Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Αχ, τι καλά. Πολύ δουλειά έπεσε βρε αδερφέ, να πούμε. Και όλα πάνε καλά. Άντε λίγο να πάρουμε καμιά ανάσα. Αλλά θα μου πεις τι ανάσα θα πάρουμε πάλι. Πάλι αγώνες θα βλέπουμε, πάλι ποδόσφαιρα θα βλέπουμε, πάλι μπάσκετ θα βλέπουμε. Σαββατοκύριακο το λες και αυτό. Διότι όταν φαινομενικά, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή έχει ανάπαυλα, εργάζεται πυροτοδός. Διότι για εμάς αυτό είναι η δουλειά μας. Να βλέπουμε τηλεόραση, Χριστίνα μου. Τι κάνεις, καλημερίζω και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ που μου στέκεσαι δύσκολα αυτή την εβδομάδα. Είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα. Κάθε εβδομάδα είναι δύσκολη. Υποχρεώσεις. Από πού προκύπτει αυτή η υποχρέωση? Γιατί άμα δεν σου σταθώ. Άμα δεν μου σταθείς έτσι να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό. Πώς θα γίνει, μπράβο παιδί μου. Εντάξει. Είναι. Πληρώνει τις αμαρτίες του παρελθόντος, ας πούμε. Όταν ήσουν φοιτήτρια και σπούδαζες και ξενυχτούσες και ήσουν στα μπαρς. Και στα μπαρς φανταζόσουν ότι θα ερχόταν μια τέτοια στιγμή που ενίοτε, ας πούμε, θα χρειαζόταν. Θα κοιμόμουν από τις 11 για να ξυπνήσω το πρωί. Δεν το φανταζόμουν. Ζωή μου, δεν το φανταζόμουν. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή το πάρα πολύ πρωί Παρασκευής όμως, που έχει μια ιδιαιτερότητα, μη τι άλλο, και θα σταματήσουμε να την εορτάζουμε. Ποια σεζόν είναι αυτή που βρισκόμαστε τώρα? Έχω χάσει την μπάλα, έχω χάσει το μέτρημα. Ποια σεζόν είναι αυτή που κάνω εκπομπές και λέω τα ίδια και τα ίδια κάθε πρωί που ξυπνάω, δηλαδή με την ίδια σεζόν? Πώς μετριέται, ποια χρονιά? Σεζόν, ναι, από ποια χρονιά ξεκινάς? Πες ότι ξεκινήσαμε το 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Τις μέτρησες? Όχι. Λοιπόν, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 19-20, πέμπτη σεζόν. Άρα Παναγία και Χριστέ. Χαμός δεν λες τίποτα. Και 5 χρόνια γιορτάζεις, 5 σεζόν γιορτάζεις τις Παρασκευούλες. Ναι, κάθε Παρασκευή το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο, το ίδιο ακριβώς style. Γιατί όπως και να έχει, τι να κάνουμε, εντάξει, αυτό το καλό δεν λέω το να ξυπνάς 5 ώρα το πρωί, αλλά καμιά φορά όταν δεν ξυπνάς, καμιά φορά να μην ξυπνάς είναι επίσης το ίδιο καλό. Λίγο καλύτερο μπορεί. Ναι, και Σεπτέμβρη ακόμη ξεκινάει η έκθεση εδώ στην πόλη μας, επιτέλους, εμποροπανήγυρης. Βάψανε, λέει, τον ποδηλατόδρομο έξω από την έκθεση. Όταν τα έλεγα εγώ ότι. Ναι, έργα, δεν λες τίποτα. Μόνο έξω από την έκθεση. Ναι, γενικά εκεί στα Πέριξ. Όταν έλεγα εγώ ότι συμπεριφερόμαστε με όρους στρατού, ότι βάφου μας βεστώνουμε. Ή με όρους όταν είναι φερρυπίν. Εκκλησία, όταν γιορτάζει ένας Άγιος. Εκκλησία, το γιορτάζει ένας Άγιος. Όταν ένα σπίτι κάνει. Όχι, καίγεται. Ένα σπίτι κάνει γάμο, πάλι δεν ασβεστώνουμε, δεν κάνουμε ανακαίνιση. Ότι τότε για να υποδεχθούμε τους καλεσμένους. Που θα μπουν στο σπίτι με τα παπούτσια και το λερώσουν στην τελική, αλλά τέλος πάντων δεν έχω καταλάβει ποτέ προς τι αυτή, έτσι, ας πούμε, η αναμπουμπούλα και η αναταραχή. Τι γάμος είναι, Γάμος είναι. Φωτός φωτογραφίας θα βγάλουμε στο σπίτι, να μην είναι τόσο ωραίο. Ναι, να αντίσουμε την ύφη, να ξυρίσουμε το γαμπρό και ούτε καθεξής. Έχουμε ακόμα αρκετούς. Είναι full season τώρα μετά το καλοκαίρι. Τώρα παντρεύονται. Ναι. Όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι όχι και τόσο. Έχεις να μου πει Σεπτέμβρης, καλός γάμος, γιατί δεν κάνει και τόση ζέστη. Είναι, έχεις επιστρέψει τώρα. Είναι μεγάλο θέλει να παντρευτείς μεσούς της περίοδου. Είναι όταν θέλεις να αποφύγεις πολλούς ανεπιθύμητους. Μεσούς της περίοδου πότε δηλαδή? Της καλοκαιρινής, ας πούμε, έτσι. Full season. Δηλαδή να κάνεις ένα γάμο, τι να σου πω, 6 Αυγούστου τώρα. Τυχαία έβαλα την ημέρα που έπεσε η ατομική βόμβα. Και τη συνδυάζουμε με τον γάμο. Βάλεις, μάλλον θες να αποφύγεις περισσότερους σόι, γι' αυτό παραθεριστές, μακρινούς συγγενείς, φίλους. Δεν νομίζω ότι παντρεύεσαι να σκέφτεσαι ότι θες να αποφύγεις κόσμο. Μια χαρά το σκέφτεσαι, μια χαρά το σκέφτεσαι. Αφού ο γάμος πλέον έχει γίνει ο σαν. Και από την άλλη, και ποιοι θα έρθουν για να βγει ο γάμος. Πώς είναι μια συναυλία, όταν εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα που διοργανώνουμε τα events και σκεφτόμαστε, ας πούμε, δηλαδή διοργανώνεται ότι θα βάλουμε τόσο το εισιτήριο για να έχουμε τόσες απολαβές, ούτως ώστε να καλύψουμε όλα τα έξοδα και να μας μείνει και κέρδος. Έτσι ακριβώς σκέφτονται, ας πούμε, θα καλέσουμε τόσους, τόσο η μερίδα, τόσο το κεφάλι, και μετέπειτα, ας πούμε, ο καθένας θα μας φέρει, ας πούμε, το φακελάκι του. Το φακελάκι τις του. Τις χάρες που λέμε για στο. Πώς τις λέτε? Οι χάρες. Χάρες. Ναι. Μάλιστα. Δίνει πλέον ο κόσμος χάρες, δίνει φακελάκι δίνει. Ή δίνει κανένα τεντέρι, καμιά μπουρνούζο πετσέτα. Καλά, σίδερο. Δεν έχω πάει ποτέ δώρα σε γάμο. Καλά, θα μου πεις που το παράξενο. Να μου πεις, εντάξει, αν η γάμη που έχεις πάει είναι όλοι για να τραγουδήσεις, εντάξει. Και καλεσμένος να είμαι, πάλι τραγουδό.
ή πάλι θα συνδράμω με τον ένα τον άλλο τρόπο. Το δώρο μου είναι η παρουσία μου, βεβαίως. Και η φωνούλα σου. Η φωνούλα μου, βεβαίως. Διασκεδάζει τον κόσμο. Έτσι, για να αποφεύγετε τα πράγματα κάτω. Αν δεν τραγουδάτε, αν δεν παίζετε DJ, κάντε το σερβιτόρο. Βοηθήστε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι full season τώρα, γιατί πιάσαμε τους γάμους, ένας Θεός ξέρει, αλλά αυτό. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι καλοκαίρι. Ναι. Έχεις πάει σε γάμο καλοκαίρι? Πώς δεν έχω πάει, έχω πάει σε όλες τις εκκλησίες. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει σε όλες. Δεν έχουν air condition. Mm-hmm. Την έρημη, την ύφη, πόσο τη λυπάμαι κάθε φορά που παντρεύεται καλοκαίρι. Βουστάζει ο ίδρωτας μέσα στη ζέστη. Δεν καταλαβαίνω. Με τον δεν καταλαβαίνει νύφη. Τι δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει νύφη. Άσε που σίγουρα είναι, θα είναι μέσα στα νεύρα από το πρωί. Δεν καταλαβαίνει. Δεν βλέπεις ότι μετά το γάμο το νυφικό το κρατάει καμιά 64 ώρες. Δηλαδή το φοράει μία στην εκκλησία και το έχει και στο κέντρο. Και σου λέει τόσα λεφτά που το πλήρωσα, να τι, αν το βγάλω. Ισχύει αυτό, μου το έχουν πει ως... Πόσο πάει το νυφικό? Μόνο να τον νοικιάζεις δίνεις ένα χιλιάρικο. Γιατί δεν ανοίγουμε μαγαζί με νυφικά? Τι κοροϊδάρες είμαστε να πούμε εδώ. Ενοικιάζεις νηφικών, Μπάμπης Βοτλανίδης, και ταυτόχρονα έχετε και όλο το team, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε και αμφιβητά έχουμε. Και δώρα έχουμε και κατσαρολικά έχουμε και DJ και ορχήστρα έχουμε και δικηγόρους για το διαζύγιο. Έχουμε τα πάντα. Είναι, γιατρούς πούμε, μην αρρωστήσουμε. Full pension. Καλύτερη περίοδος πάντως για να κάνεις γάμο, εδώ για να πληροφορήσουμε τον κόσμο, αν ποτέ προκύψει, είναι πριν το καλοκαίρι, πριν φύγει ο κόσμος διακοπές. Πότε λες δηλαδή? 5 Ιουλίου, 4 Ιουλίου, 4 Ιουλίου. Πάλι έχει ζέστη, εμένα η ζέστη. Δεν είναι το θέμα η ζέστη, παιδί μου. Θα πάει ο άλλος διακοπές, θα τα ξοδέψει όλα, δεν θα έχει μία. Θα γυρίσει, θα είναι σφιχτός. Θα είναι ψώδο βαγελάκι. Πριν τις διακοπές θα είναι ευχάριστα, θα είναι πιο έτσι αεράτος. Άκου τώρα εδώ πέρα, εμπειρία, τεχνογνωσία, αυτά, ποιος σας θα πει τα ωραία πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ναι, και τα Σαββατοκύριακα θα είναι full. Ευτυχώς έχουμε τους αγώνες της Καλαθόσφαιρας στο Μούντο Μπάσκετ μεσημέρι και δεν προκύπτουν τέτοια ζητήματα και προβλήματα. Σε άλλες περιόδους που έχουμε Μουντιάλ και διοργανώσεις. Θέλει ο γαμπρός να δει και το παιχνίδι του και να του λένε να παντρέψουν. Ναι. Σκέψα, παντρευόσουν εσύ τώρα και να έχει ματσάκι να δεις αυτό το κούμπο. Δεν παντρεύομαι. Εγώ δεν σοβαρεύομαι. Λίβερο 107,4, κυρίες και κύριοι, ακούτε. Εδώ στο πρωινό μας, την Παρασκευούλα, και καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Κοιτάζω. Πού είσαι, στον δρόμο, πού πηγαίνεις? Στον δρόμο, πού να πάω, ρε Μπάμπη? Πού να πας, πού να πας? Στο μερογκάμα το πόνι. Έτσι, αυτό, όλοι μαζί είμαστε, όλοι μαζί στο ίδιο έργο. Καιρό έχω να πάρω. Ναι. Σε χάνουμε λίγο έτσι, ας πούμε, είναι... ακούγεσαι βαρύς, είχες δύσκολη νύχτα. Φτάζω, Μπάμπη, χθες πήραν, με πήραν και πήγαμε για γράφες και είμαι πάντα να πάρω. Σε κατά... Ποιος πήγε με τη Μητυλίνη? Με τη Μητυλίνη ο φίλος μας ο Πάφη. Α... Ναι, εκεί στον Άγιο Ραφαήλ, τα γνωστά. Πήγαμε και εμείς πήγαμε. Πήγες, πήγες καλοκαιράκι, Ναι, 10 Αυγούστου ήμουν εκεί, 16 μέρες. Ναι, θέλω πολύ να την επισκεφτώ τη Μητυλίνη, εδώ και χρόνια, να δούμε πότε θα τα καταφέρουμε. Επίσης πήγες, πήγε, ότι σε καλέσαν ένα γάμο και μετά δεν πήγες. Ναι, ναι, αυτό, σε ένα γάμο. Δηλαδή η μόνη αφορμή να πάμε ήταν αυτό, μας είχαν καλέσει ένα γάμο. Ήταν συγκλονιστικό που μας είχαν, μας είχαν ετοιμάσει ως δώρο στο ζευγάρι. Και δεν ήθελε το ζευγάρι. Το δώρο. Το επέστρεψε. Το επέστρεψε. Πώς πάζε. Κάποιες αμυντιλινιάκτρες, πώς λέγεται. Πώς. Το όνομά σου. Χαρλάμ. Πώς, χωρών. Όχι, Χαρλάμ. Όπως είναι Χαράλαμπος. Ναι, α, ναι. Χαρλάμ. Χαραλάμις, χωρίς πει. Χαρλάμις. Χαραλάμις, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω ότι... Γιατί είναι που... Είναι ένα χωριό στην Μητυλίνη, λέγεται Αγία Παρασκευή. Και γιορτάζουν τον Άγιο Χαράλαμπο, ναι, το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το πανηγύρι του Ταύρου. Ναι, εκεί πρέπει, του Ταύρου, εκεί πρέπει να καλεστώ, ας πούμε, φέροντας το όνομα, να χωροστατήσω, ας πούμε, στις πανηγυρικές εκδηλώσεις, ας πούμε, γιατί είμαστε γνωστοί πανηγυρικοί. Το μικρό χωριό λέγεται Μπάμπη. Τι ωραία, τι ωραία. Θα το έχω στο νου μου τώρα, δεν θυμάμαι αυτή την πληροφορία, αν και εφόσον. Έχεις κοιμηθεί καθόλου ή το έχεις πάρει σέρι για να πας για δουλειά? Κοιμήθηκα και έκανα βλακή από την ίδια, γιατί κοιμήθηκα 2 ώρες. Ναι, μάλιστα. Τουλάχιστον μας φέρνεις μια αύρα έτσι πασοκική. Τα παλιά τα χρόνια που ο κόσμος πήγαινε, γλεντούσε, ξενυχτούσε και πήγαινε κατευθείαν στη δουλειά. Γι' αυτό και δεν δούλευε τίποτα σε αυτή τη χώρα, γιατί ήταν όλοι να πούμε σουρωμένοι. Πάμπη, ξέρεις τι λέω. Ναι.
Θέλω να αγιάσω, αλλά δεν μπορείς. Έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς. Να σε καλά, καλά κουράγια. Θα είναι δύσκολη μέρα, αν είναι και Παρασκευούλα. Εντάξει, έγινε. Φιλιά. Το μπορώ να το καταλάβω πάρα πολύ τον φίλο μας. Αυτό το κατευθείαν, ότι είχα μια μικρή ατσταλία χθες το βράδυ. Παραστράτησε με μια παρέα, ήπιαν και ο λίγον τι ένα ποτηράκι παραπάνω και μετά πρέπει να πάω στη δουλειά. Πόσες φορές μου έχει συμβεί εμένα. Εσύ για τη δουλίτσα σου. Για τη δουλίτσα μου και εγώ. Εντάξει, τώρα τα σταλίες δεν είχα εγώ ποτέ. Αν τα σταλίες, ναι. Δεν φταίω εγώ, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να πάμε στη δουλειά. Έχουμε λίγο μια θολούρα, μια ζαλούρα, αλλά πάντα αυτές είναι οι καλύτερες εκπομπές ούτως ή άλλως καταγεγραμμένα. Καλημερίζουμε την γραμμούλα μας. Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα, έκανα μεγάλη έρευνα. Δύο ώρες τώρα προσπαθώ να κάνω μια έρευνα πάλι με το 9. Τώρα θα ασχοληθούμε με τις γυναίκες. Μη μου τα θυμίζεις. Χτες εξαιτίας σου παίξαμε τον Μπουρούσου ότι θα βάλει 9 πόντους. Που φορούσε το 9 και 3. Τι να κερδίσετε. Τρεις έβαλε. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ γιατί έχω θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, γυναίκες με 9 γράμματα. Ναι. Ακούστε. Ακούμε. Νούμερο 1. Ναι. Κλεοπάτρα. Δεν γίνεται να είμαι 9 γράμματα και να είναι νούμερο 1. Από το 9 θα ξεκινήσουμε. 15 νούμερα βρήκα. 5 και 6. Τι έκατσε τώρα πρωί ασχολείο. Άμα δεν δείξει δουλειά. Νούμερο 9. Ναι. Μία από τις 9 μούσες. Ναι. Ψυχώρη. 9 γράμματα. Η μούσα του χορού. Μούσες ήταν 9. Σήμερα πιστεύω πάρτε όλοι σταυρόλεξο, θα σας τύχει. Αλεξάνδρα, Αναστασία, ναι. Βαλεντίνα, Ιφηγένεια, Λουκριτία Μπάμπη, Λασκαρίνα, Μπουμπουλίνα, Καρίκια, Πουλχερία, Μελπομένη Φλωρεντία, Καλλιρόη Μαγδαληνή, βεβαίως. Και Περιστέρα, τυχαίο. Ω, να το Περιστέρα βγήκε. Λοιπόν, βγήκε. Τα είπα όλα για αρχή, έχω και όμως κι άλλα. Κι άλλα, για μετά, κράτα το, να έχουμε λίγο γωνία. Έγινε. Θα βγω και με τη Γεωργία, θα δώσουμε προγνωστικά. Έγινε. Γεωργία, πόσα γράμματα. Γεωργία. Η Γεωργία είναι 5 γράμματα. Η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Δαιμονιώδη φόρδα. Όχι φόδρα. Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Λευτέρης, είδες, ας πούμε. Βγαίνει, κάνει εισαγωγή, μετέπειτα κλείνει αυτό και τα λοιπά. Θα πρέπει να διδάσκεται οι παρεμβάσεις του σε σχολές δημοσιογραφίας, ας πούμε, το πόσο κέριες σε σύγκριση με όλες τις προηγούμενες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα και στον Μπάμπη τον Ιφούλη. Καλημέρα. Ήταν ηθικά. Καλά ρε φίλε, τόσο τσίπης. Δηλαδή, εμείς δεν πηγαίνουμε στο γάμο, αλλά το δώρο το στέλνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, γιατί τέτοια κοροϊδάρα. Δεν πάει να φας, δεν πάει να πιεις και στέλνεις και δώρο. Ρε φίλε, γι' αυτό σε θυμούνται. Ναι, εννοείται, γι' αυτό σε θυμούνται. Για το δώρο, εσένα δηλαδή, γιατί. Μα παιδιά, μας έχουν καλέσει σε γάμο που δεν ήμασταν και αμάν και τι και πώς. Μόνο και μόνο για να χορέψουμε. Τι χορέψατε. Δίσκο. Να κάνουμε break dance, ναι. Για μπαλέτα μας καλούνε. Ελάτε, λέει, στο γάμο, θα πιείτε, θα κάνουμε. Για το μπούλιο, έτσι. Ναι, αυτό για να κάνουμε, ναι, εννοείται. Μάθαμε, το πρωινό μας μάθημα ήταν ότι το Γεωργία έχει 5 γράμματα, τα άλλα 2 δεν ξέρω που πήγαν. Εντάξει, ευχαριστούμε τον Λευτέρη. Μας απέτρεψε να παίξουμε μπουρούσι, να βγει και σήμερα να δώσει. Ναι, θα μας δώσεις και σήμερα, είπε. Ναι, η πλάκα είναι που πριν από λίγο καιρό συμβουλευόμουν ένα στοιχηματικό site. Ναι. Έπαιρνα έτσι από εκεί. Όχι ότι δεν έπαιζα, αλλά κοιτούσα. Και το τελευταίο διάστημα δεν το συμβουλεύομαι και κοιτάω, όχι 10 στα 10 μπάσκετ. Εντάξει, άμα παίξεις το Λευτέρη, εσύ. Πες μας πότε θα παίξεις για να μην βγει. Όσοι ακούσαν χθες, λόγω επειδή εννοείται πληρωθήκανε με το double-double του Γιάννη Αντετοκούμπο που δώσαμε. Δεν πλήρωνε πουθενά double-double. Εδώ τουλάχιστον σε κάποιες εταιρείες. 1,90 μάλιστα απόδοση. Ήταν πολύ εύκολο. Εγώ πληρώθηκα με το μισό τρίποντο. 2 απόδοση. Ναι, και αυτό ήταν πολύ καλό. Το είπα θα βάλει ο Γιάννης τρίποντο, το είπα. Πληρώθηκα δηλαδή από το πρώτο λεπτό. Μετά έτρωγα σπόρια. Όπως έγινε προχθές με τον Πρίντεζη. Μάλιστα. Ναι. Και σήμερα θα δούμε, θα βγάλουμε κανένα προγνωστικό για το αυριανό μάτς. Αλίμονο. Έχεις βοηθήσει κόσμο. Λοιπόν, να πω για τους φίλους του Άρη, επειδή είχε πριν από σένα μια εκπομπή με το. Τέλος, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Πώς το λένε, Αλτίδη, κάπως. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ναι. Το άγχος που υπάρχει για τον προπονητή, παιδιά, προπονητή θα πάρετε μετά την τέταρτη αγωνιστική, να μην τους αλλάζετε συνέχεια. Προς το παρόν μπορεί, δεν ξέρω, την ομάδα ή ο Σόλων θα την κατεβάσει, γιατί άμα θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γερός να είναι να περάσει τα 100, ή ο βοηθός, δεν ξέρω, δεν θέλει άγχος.
Και υπάρχει και το παλιό σύστημα, μην το ξεχνάμε. Γιώργος Σφυρός, Ευρώπη ολοταχώς. Μάλιστα. Έγινε. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας περίμενε. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Και εδώ 0 στα 2, κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και νόμινηματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος. Άκου να σε πω. Για πες. Για το, εγώ για άλλους ακροατές και ομάδες δεν μιλάω. Νόμιζα θα πεις για άλλους γάμους δεν μιλάω. Αλλά έχω να πω στο προηγούμενο, ναι, γιατί θα βγει και ο επόμενος. Ναι. Τέταρτη αγωνιστική, θα λώσω εκεί το πράγμα αυτό που έχετε εκεί για γήπεδο. Μάλιστα. Και θα σε πω εγώ τα όργανα εσένα, μάγκα. Λοιπόν, άκου τώρα για... Πολύ βέβαια. Άκου τώρα, άκου. Θα πέσεις κάτω, πρόσεχε. Λευτέρη, λέξη με 5 γράμματα. Φάπες. Φάπες, μάλιστα. Ωραία. Πού τυχαία τη σκέφτηκες. Τυχαία σου ήρθε στο μυαλό. Ναι, τυχαία ρε παιδί μου. Ναι, εγώ επίσης μπάμουν στο γάμο. Εσύ που θα κάνεις και τέτοιο, πώς το λένε, που λαλάς κιόλας. Άμα ανοίξει νηφιό θα το δίνεις όλο το πακέτο μαζί. Άμα ανοίξει. Ναι. Νηφικό ρε παιδί μου, μπουμπουνιέρες όλα σου με αυτά. Ναι. Θα το δίνεις όλο το πακέτο και το τραγούδι, ας πούμε, να διασκεδάζει. Ναι, μέσα. Όλα μαζί, ρε φίλε. Μέσα. Υστέρι. Και γαμπρό, μη σου πω. Και γαμπρό θα βρίσκουμε στις νύφες. Δεν έχεις γαμπρό, έλα πάρε νηφικό και θα το βρεις το γαμπρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου υποκαταστήσουμε. Όπως είπα, να παντρευτώ τώρα, λέμε. Μέχρι καταρχήν, όποιος παντρεύεται καλοκαίρι είναι κλιματίας. Γιατί? Τι γιατί, ρε φίλε. Οπα. Τι είναι αυτό, ρε. Τι έγινε, τι πάει. Πάτρε τον κόσμο, εσύ, ρε, κουβαλάς τον κόσμο. Τι να το κουτάσω, ρε, πλάκα, τι πέρασε, ο δροστοτήρας πέρασε, τι έγινε. Αεροπορία. Μάλιστα. Όποιος παντρεύεται το καλοκαίρι είναι εγκληματίας, γιατί? Γιατί, ρε φίλε, είναι δυνατόν τώρα να πας εκεί πέρα μέσα στη ζέστα και να συνημερώσω, Χριστίνα, ότι όλες οι εκκλησίες έχουν ερκοντήσιο, αλλά για να τα ανάψεις, πώς λένε, τα πληρώνεις. Ισχύεις. Το πληρώνεις. Ναι, ναι. Να σαν το πολυέλαιο, ναι. Ερκοντήσιο, τους πολυέλαιους. Τι πληρώνεις, πόσο το πληρώνεις. Το ρεύμα, ρε παιδί. Το ρεύμα. Ναι. Ναι. Δηλαδή σε λέει, ας πούμε, θες δυο παπάδες, θες ψάλτες, θες και τον κατηλανάφτη, ό,τι θες. Όπως... Δεν ξέρω αυτό. Βέβαια, τι, έτσι θα ανάψουμε το ερκοντήσιον. Σε παρακαλώ. Και για τον κατηλανάφτη πληρώνεις δηλαδή. Για όλα πληρώνεις. Και καλά κάνεις. Και καλά κάνεις. Δηλαδή... Ξέρεις όταν πας μέσα να υπογράψεις, επειδή εγώ γίνει κουμπάρος, ας πούμε. Ξέρεις, ναι. Όταν πας μέσα να υπογράψεις, που υπογράφει η νύφη και ο γαμπρός, και λες τον παπά, τι είναι να δώσουμε, πάτερ μου, ό,τι έχεις ευχαρίστηση. Ό,τι έχεις ευχαριστήσει. Άμα είναι κάτω από 100 ευρώ, σε κοιτάει με ένα βλέμμα, μπορεί να σε καταργείται κιόλας μέσα. Πώς την κόλαση. Δεν μου λες. Ναι, έλα γόρι. Εσένα πότε θα σε δούμε, γαμπρούλι? Ένα το Σεπτέμβριο. Ε? Πιστεύω συντόμως. Συντόμως, δηλαδή επειδή θα πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα, γι' αυτό. Ναι, έτσι. Μόλις πάρει στο πράγμα, γιατί εγώ είπα, ας πούμε, εκεί που είναι να κάνω τον γλέντι, φυσικά εσύ θα είσαι. Κλείσαμε δουλίτσα, δουλίτσα. Θέλω κάτι ιδιαίτερο, μου λέει, τι αυτή εκεί η κοπέλα που έχει το μαγαζί. Λέω, στο σόι της νύφης θα κόψουμε τούρτα και στο σόι του γαμπρού κόλυβα. Στα κάλιο τα ψάκιας. Έγινε. Φιλιά. Η ώρα καλή, η ώρα καλή. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τους ακροατές μας. Εντάξει, ο καθένας, ας πούμε, όταν κάνει επιτυχία η ομάδα του, ας πούμε. Και εγώ θα παντρευτώ, θα το πάρει ο Πανσεραϊκός το πρωτάθλημα. Α, ποτέ δεν κατάλαβα. Η Λέστερ πώς το πήρε στην Αγγλία. Γιατί, αμάν. Γεια σας Θεός, για μας ο Πανσεραϊκός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξυντική Σταυρούπολη. Καλώς τον Ανάτο. Άκουσε δουλίτσα. Κατευθείαν βγήκα. Άκουσε δουλίτσα και κατευθείαν βγήκε. Πήρε τα συμβόλαια. Ναι. Δεν μου λες. Τι έγινε, τι πάτε σήμερα με τους γάμους και αυτά. Εκεί τη φανουρόπιτα που έδωσε τη Χριστίνα. Ναι, πολύ καλά, καλή. Καλά ήταν, πάρα πολύ νόστιμη. Πολύ καλή. Ναι. Σούπερ φουλ. Θυμίζει λίγο κόλυβα η φανουρόπιτα. Δεν ξέρω, έτσι και δεν ξέρω. Όχι, θυμίζει, αλλά σένα δεν σ' αρέσουν κιόλας. Θυμίζει λίγο μελομακάρουνο. Ναι, αυτό. Εμένα μου στο κούλουρο μου θύμισε. Ναι. Έχει, επειδή έχει την κανέλα το γαρίφαλο, απλά το μελομακάρον δεν έχει το μέλι, κατάλαβες, ναι, το σιροπιάζεις. Ενώ ήταν ωραία, είχε κάτι που δεν ήταν ωραίο. Τι...
ήταν αυτό σαν μελομακάρον. Μου έφερε μια. Γι' αυτό ξέρω, επειδή δεν σα αρέσει το μελομακάρον. Μου έφερε μια θλιβερή έτσι, α πούμε, λίγο μια γιαγιαδίστικη. Γι' αυτό έφερα εγώ και το δικό του το κομμάτι. Δεν κράτησε τίποτα να βάλει κάτω το μαξιλάρι. Το σκέφτηκα, αλλά λέω τώρα να γεμίσουμε ψυχουλάκια. Να δούμε κανένα μάτς, να δούμε κανένα μάτς, κανένα προγνωστικό. Σε παρακαλώ. Τι με στέλνει, αφού μιλάω στο ράδιο, με στέλνει και μήνυμα, με μπερδεύει. Δεν πειράζει. Με έχουν χαζέψει. Καταρχήν, ήρθατε χθες εσείς. Έβλεπα πώς βλέπεις διαβάσει ένα βιβλίο και μετά το βλέπεις σε ταινία. Λόγω επειδή το έβλεπε σαν τηλεόραση, έβλεπε ένα μπροστά μου. Ταυτόχρονα με έπαιρνε ο Παφούλιος με το Λευτέρι μαζί. Η παιδική σου ήρωας όλοι μαζεμένοι στο δωμάτιό σου. Ναι, παράσταση. Τα πουλιά πήγα σε γνωστό μαγαζί της Τούμπας που γίνεται εκεί γιάχμα κάθε Δευτέρα κατάσταση. Ναι. Στη Μαρμίτα τέλος πάντων πήγαμε το Αλέκο από Κο. Μ' αρέσει που δεν το είπε. Δεν ήθελα να το πει. Τον πιέσαμε. Ένα χάος. Και τώρα είδα και την Εθνική. Έκατσε να δει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Άγγελο θα λέτε και θα κλαίτε. Έτσι, βγες και πες. Άγγελο θα λέτε και θα κλαίτε. Έτσι, έτσι. Και κάλεσα. Ήρθα εδώ, μόλις άνοιξε το μαγαζί, ήρθε εδώ ο φίλος μας ο Μουτζαχεντίν, ο Μούντζα. Έχεις υψηλές παρουσίες. Έχεις ενέργεια. Έτσι, έτσι. Και τώρα είμαστε όλοι τέτοιο. Δεν μπορώ άλλο να μιλήσω. Ναι. Κουράστηκα. Άγγελο θα λέτε και θα κλαίτε. Έτσι, πες το. Χωρίς λιμιό. Ναι, δώστο να δώστο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να κάνω. Τι συνδέσεις. Ναι. Να μην μας ακούνε ούτε εσύ. Άκουτο. Ναι. Λίγο του δίνω οδηγίες. Τι κάνει, δίνει ακούτε εσύ. Να μην φαίνεται ότι είναι στημένο αυτά που θα σε λέω. Κατάλαβες. Δεν θα λες θα πω. Δεν θα λες θα πω. Να μην φαίνεται ότι είναι στημένο. Θα λες αυτά τα δικά σου και δεν θα λες θα πω. Ας το αξιδιώσει το ταλέντο του. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα. Έβαλα τη φανερόπιτα κάτω, από το μαξιλάρι μου. Ναι, κάτω από το μαξιλάρι. Ναι. Στο όνειρό μου είδα τον Παπούλια. Οχ. Το λέω Παπούλια, λέω, το παίρνει προηγουμένως τηλέφωνο στο Μίτσο. Και το λέω Παπούλια, λέω, θες να νοικιάσουμε μαζί, να μείνουμε να είμαστε συγκάτοικοι. Συγκάτοικοι ή ζευγάρι. Όχι βρε ζευγάρι, συγκάτοικοι. Α, συγκάτοικοι, εντάξει, οκ. Και με λέει όχι, με λέει και μου το έκλεισε. Νόμα. Τον τρόμαξε τον άνθρωπο. Τον τρόμαξε. Ήταν μεγάλες οι ευθύνες. Εδώ στο όρος πήγε και το όρος πήρε φωτιά, ρε κοπελιά. Τι να κάνω, το όνειρό σου δεν βγήκε. Ξαναβάλτο. Μάλλον να σου πω κάτι. Ήταν χαλασμένη η φανουρόπιτα που σου δώσε ο φουρνάρης. Καλέ με τη σφουνή. Όχι, φίλε, η φανουρόπιτα που με δώσαν ήταν μια χαρά ήταν. Έτσι. Φανουρόπιτες. Μπορούσε να έχει κάθε μέρα. Δεν κάνει, να αυτό. Το πρώτο φανουροπιτάδικο, παιδιά. Να είναι. Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Αχ, νόμιζα, χάλασε το τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Τα ταλέντα που αναδεικνύει ο φίλος μας, ο κυνηγός, ο Ghostbusters. Ταλέντα. Αυτόν άρεσε το φανουροπιτάδικο. Τι αστεία λέω κι εγώ, ορίστε. Άμα με πιάσει και εμένα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Μπαμπινό. Έλα, γόρι μου. Τώρα μίλησα με Πάφη, έχει φτάσει στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Αλλά δεν έχει καλό σήμα και δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε. Χτες, τι να ολοκληρώσετε, τι γίνεται. Τη συνομιλία. Ο ένας συγκάτοικος. Ο ένας συγκάτοικος. Ναι. Λέξη με 10 γράμματα. Αρχίσαμε τώρα, φύγαμε από τα... Ο Σταυρολεξάκιας. Ναι. Πρωτάθλημα, Μπάμπη. Αυτό που ο Άρης βλέπει μόνο στη Β' Εθνική. Α, μάλιστα. Αυτό για το Φευγάτο. Μάλιστα. Άστα τώρα αυτά, πες μας χτες στον καφέ τι έγινε με τον Παφούλια. Α, στον καφέ είχε επιτυχίες. Η σερβιτόρα μου ζήτησε το τηλέφωνό του. Πήγαμε στην Αρχιεπισκοπή, μας κεράσαν φανουρόπιτα. Αυτό το πιστεύω, παίζει να πήγατε. Πήγατε στα αλήθεια στην Αρχιεπισκοπή. Ναι. Τι θα τα πει ο Πάφη, θα πάρει τώρα τηλέφωνο, αλλά δεν έχει σήμα. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνω τον Πάφη να ολοκληρώσει τα χθεσινά. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Λοιπόν, έτσι κυρίες και κύριοι, και το προγραμματάκι μας για σήμερα στο πρώτο μισάωράκι, το πιο καταιγιστικό πάντα. Έρχονται όλοι οι ξαναμένοι να βγουν. Δεν είναι πολλές, είναι 20 ώρες. Από τη στιγμή που
εγκαταλείπουμε. Ναι, ναι, από χθες. Πάρα πολλές. Πού να αντέξει ο κόσμος να τα πει. Πρέπει να κάνω μια γραμμή, ας πούμε. Τηλεφωνία. Πώ θα σα δώσω 24 ώρε. Ναι, ρε παιδί μου, πώ υπάρχουν. Δεν υπάρχουν μαστόρια που σου λένε θα με πάρει ό,τι ώρα. Ότι και ο κλειδαράς και μαστόρια θα με πάρεις ό,τι ώρα θέλεις. Εγώ δεν το κλείνω ποτέ το κινητό. Και εννοείται, είναι κλειστό πάντα. Εντάξει, ναι. Άμα σας πει άλλος, εγώ δεν το κλείνω ποτέ. Τελείωσε. Δεν θα τον βρείτε, να ξέρετε. Παρασκευούλα, δεν είπαμε καν τι είναι σήμερα. Δεν προλάβαμε γιατί τρέχει έτσι η επικαιρότητα των ακροατών, βεβαίως. Ο συμμάρτυρος, όχι ο σιωμάρτυρος, μπορεί να ξεχάσει ένα όμικρον. Βίβου Αγίου Ευδοξίου είναι σημερινής, Χριστίνα μας. Ο Βίβος, η Βιβή εορτάζουν Ευδόξιος, Ευδόξιος. Βίβου ή Δίδου. Βίβος, Βίβος, πώς είμαι. Βίβα. Βίβα λα βίτα, Βίβα Βικτόρια. Δεν το θυμάσαι αυτό, Eurovision, Dan International κτλ. Βέβαια, εντυπωσιακές παρουσίες και εμφανίσεις. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Δεν... Και τις βίβες. Ναι, ναι. Δεν είναι καμία έτσι παγκόσμια ημέρα. Απλά έτσι βλέποντας το σαν σήμερα, Παρασκευή 6 του Σεπτέμβρη, το 1959 εγκαινιάζεται το γήπεδο της Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, η έδρα του ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ είχε γήπεδο στο Συντριβάνι, εκεί που. Ναι! Μπορούσε γήπεδο στο Συντριβάνι. Μέσα στο Συντριβάνι δεν ήταν το γήπεδο, ήταν και λίγο απ' έξω. Δεν εννοούσα όταν μέσα στο Συντριβάνι. Δεν παίζανε. Ναι, παιδί μου, δεν ήταν όπως είναι τώρα. Το 1959 κάρα περνούσανε. Δεν είχαμε αυτοκίνητα. Δεν είχαμε μετρό όπως έχουμε τώρα. Αν και. Μάλλον δεν θα έχουμε για ακόμη λίγο. Είναι η αλήθεια. Διαβάζοντας χθες τον Υπουργό Συγκοινωνιών, όλα στοιχεία, ας πούμε, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών περνάνε, να σε λένε Καραμαλή, εξαπανέκαθεν δηλαδή, και ο Εθνάρχης από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του, μετέπειτα και ο αδερφός του Αχιλλέας και ο Κώστας ο Καραμαλής, και τώρα ο Νίνο Καραμαλής, ο ανήψιος ο γιος του Αχιλλέα. Περνάνε. Ναι, παιδί μου, γιατί είναι το... δηλαδή θέση, κομβική θέση, θέση κλειδί. Είναι γιατί ίσως, ας πούμε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά. Τα βρίσκεις. Καλά, εντάξει, θα κατεβάζω το ίντερνετ, εμείς τον έχω διάσει. Το μετρό, λέει, έτσι θα πάει μέχρι το 2022-2023. Όλο στοιχείο δεν θα είναι έτοιμο το 2020. Εντάξει, και το είχα πιστέψει αυτή τη φορά. Γιατί το έχεις πιστέψει. Θα γίνει. Παιδί μου, γι' αυτό έχουμε και εμείς. Εδώ εγκαινιάσαμε τις στάσεις. Άλλο οι στάσεις. Στάσεις μπορούμε να εγκαινιάζουμε. Να τις κάνουμε ένα ωραίο μπαρ. Τα έχω πει εγώ αυτά. Υπό, για το χειμώνα που κρυώνει ο Κοσμάκης, θα κατεβαίνει κάτω στις κατακόμβες. Θα γίνονται συναυλίες, θα γίνονται χοροεσπερίδες. Θα πιάνει σήμα εκεί κάτω όμως. Δεν χρειάζεται, για να κοινωνικοποιηθούμε, για να μπουγγι μπουγγι. Που λέγεται το τραγούδι. Το τραγούδι. Χρόνια πολλά λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας που εγκαινιάστηκε σαν σήμερα και παραμένει και εκεί, ας πούμε, παλιτίθεται σε ανατακτά χρονικά διαστήματα το πότε θα ξαναγίνει το καινούριο, το αυτό. Στην Τούμπα πάλι, αλλά έχει μέλλον τελικά. Όχι, όχι, στο ίδιο. Θα γκρεμιστεί αυτό και θα χτιστεί άλλο από και πάνω. Και μέχρι να χτιστεί. Θα παίζει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλου, αλλά και εκεί μάλλον θα μας πάρει καιρό, νομίζω, για να δούμε τη νέα Τούμπα. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, είχε ακουστεί ότι μπορεί να ξεκινούσαν από τώρα εργασίες. Για φέτο δεν το βλέπω. Για του χρόνου πάλι δεν το πολύ βλέπω. Πάμε μαζί με το μετρό. Μαζί με το μετρό. Πάντως είχε πει ο Ζουράρης ότι πριν από 3 χρόνια ότι το μετρό θα γίνει όταν ο ΠΑΟΚ πάρει πρωτάθλημα, και το αντίθετο. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα όταν γίνει το μετρό. Εν τέλει, πήρε πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα. Το μετρό δεν έγινε. Η προφητεία δεν ευδοκίμησε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα, καθώς ξεπεράσαμε λίγο τις 6.30. Η γραμμούλα μπορεί να μας καλέσει. Μόλις επιστρέψουμε, αγέροχη, ακμεότατη. Μείνετε συντονισμένοι. Play that funky music, white boy, ε! Γιατί είμαστε και γκρουβάτι, παρόλο το ότι είμαστε λευκοί και δεν έχουμε τόσο πολύ μέσα το ρυθμό. Αλλά τον δίνουμε, προσπαθούμε καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8. Στο λόγο, επειδή καλημέρα στον κόσμο που τώρα συντονίζεται με την παρεούλα μας. Καλημερίζουμε τη φίλη μας η Σοφία. Μας στέλνει τις γλυκές καλημέρες. Classic Σοφία. Classic Σοφία. Και σε όλο τον λαό που είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Μη τι άλλο, ξεκινάει και η έκθεση. Αυτό είναι το γεγονότο της εβδομάδος για την πόλη. Κίνηση στους δρόμους, απαγορεύσεις.
αναταραχή. Κυρίως αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο που επισκέπτεται την πόλη ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια γιατί έρχεται ο Πρωθυπουργός και εγκαινιάζει είτε την έκθεση είτε τα περίπτερα. Γιατί είναι στην αρχή της χρονιάς, είναι ένα μεγάλο γεγονός να κάνει τις δηλώσεις. Ναι, να έρθει έτσι, ας πούμε. Στην, είναι λίγο σαν να είμαστε ηθαγενείς, ας πούμε, και έρχεται να μας μοιράζει καθρεφτάκια. Παροχές, εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα πόλη, πυλώνα, στο λιμάνι, τα έργα, τα Βαλκάνια, όλα, 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 ας πούμε, είναι εδώ και 30 χρόνια ύλη, 40, δεν αλλάζει, είναι ακριβώς το ίδιο πείμα, το ίδιο μαθηματάκι. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, είναι η εκθεσούλα μας από την άλλη, είναι το γεγονότο, είναι το event μας. Δεν κατάφερε να μας το πάρει η Αθήνα τόσα χρόνια που ήθελε. Ήθελε. Εποθαλμιούσε βεβαίως, βεβαίως. Διεθνή έκθεση Αθήνας. Ναι, διεθνή έκθεση Αθήνας. Κανονικότατα να μας την πάρει από εδώ πέρα, να πουλάνε αυτή η μαύρη μπύρα και... Έτσι, έτσι, έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αχ, φύγει καλώδιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη. Καλώστονα, καλώστονα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και όλο τον κόσμο που μας ακούει. Βεβαίως. Τις τελευταίες μέρες, Μπάμπη, με δύο θέματα ασχολούμαστε, έτσι. Με το μπάσκετ της Εθνικής και με τον προπονητή του Άρη. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα θέματα είναι τα σημαντικά, αυτά μονοπολούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλο επικαιρότητα, καλά που είναι και ο Άρης και κοινεί λίγο τα πραγματάκια, έτσι εδώ υπάρχει μια αγωνία. Ναι. Ναι. Να πω στον φίλο τον Συνεργιανό που τον ακούω κάθε μέρα και χαίρομαι που τον ακούω. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Πασχάλης. Τέταρτη αγωνιστική αργή ακόμα γιατί μεσολαβεί η τρίτη αγωνιστική. Έχουμε τον Παναθηναϊκό μπροστά. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι ένα, όπως είπες και εσύ, δύσκολο παιχνίδι. Όχι απλά δύσκολο, μάτς ζωής και θανάτου, παρόλο το ότι είναι τρίτη αγωνιστική και οι δύο ομάδες προέρχονται από πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια πολλών. Ναι. Εγώ στο παιχνίδι αυτό θέλω τον Τόλι Τεριζή να είναι ο πρώτος προπονητής και να κάτσει στον πάγκο. Ναι. Γιατί ξέρει την ομάδα εδώ και δύο χρόνια, τρία δεν ξέρω πόσο, και ξέρει πολύ καλά και τους παίκτες. Και να πας Χαριλάου ντεμπούτο με καινούριο προπονητή, να κάνει ντεμπούτο στο Χαριλάου, το έχει κάνει ένας παλιότερα και δεν του βγήκε σε πολύ καλό. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ είχε ντεμπουντάρει στην Τούμπα όταν είχε ιτηθεί ο Άρης με 4-1 από τον ΠΑΟΚ το 2009. Εγώ δεν πιστεύω αυτό που λένε ότι δεν και καλά, άμα έρθει καινούργιος προπονητής θα κερδίσει η ομάδα. Αλλάζει η ψυχολογία πάντως. Ήθιστε να συμβαίνει αυτό. Ναι. Ναι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Ναι. Πάντως για μένα το καλύτερο είναι να είναι ο Τόλης Τεριζής με τον Παναθηναϊκό. Ακούσαμε τώρα κάτι προπονητές που παίζουν για φαβορί. Ιέρο και Γκούτι έτσι έπαιξε πολύ στην επικαιρότητα χθες. Ο κόσμος βέβαια δεν ενθουσιάστηκε γιατί μπαίνουν, με το που ακούσαμε παιδί μου τα ονόματα, μπήκαμε μέσα να δούμε, ενώ ξέραμε αυτούς τους δύο παίκτες χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Ισχύει, ναι. Αλλά είδαμε ότι σαν προπονητές είναι απόλυτα μηδενικά. Εντάξει, δεν μπορείς να το λες αυτό. Απόλυτα μηδενικά, απλά βρίσκονται τώρα στο λικαβιές της καριέρας του. Ναι, αλλά δεν θα γίνουμε. Τώρα άμα θέλουν να κάνουν πειράματα και να πάνε σε καμιά ομάδα εκεί πέρα της Ισπανίας, δεύτερο, τρίτη εθνική, και να γίνουν προπονητές και μετά να κοιτάξουν να πάνε σε άλλη ομάδα. Ναι. Δεν θα κάνουμε πειράματα εδώ πέρα. Είναι λίγο ρίσκολο. Από την άλλη, το σκεπτικό πίσω από μια τέτοια κίνηση έχει να κάνει με το ότι είναι παίχτες οι οποίοι έχουν διασυνδέσεις, έχουν ένα κύρος και αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να έρθουν άλλοι παίχτες. Διασυνδέσεις με μάνατζερ, με προέδρους, με ομάδες, Τώρα, ο κύριος Ιέρο, από ό,τι είδα, ήταν προπονητής σε κάποια ομάδα που λέγεται Οβιέδο. Οβιέδο, βέβαια. Και παρότι είχε πολύ καλό ρόστερ, λέει, δεν μπόρεσε να ανέβει. Επομένως, τι να πω, δεν τους σεβόντουσαν εκεί οι παίκτες, δεν λειτουργήσε η προσωπικότητά του. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, γι' αυτό εγώ προβληματίζομαι. Θέλω να πιστεύω ότι ο προπονητής που θα έρθει στον Άρη δεν τον έχει γράψει καμιά εφημερίδα ακόμα και κανένα site. Να δούμε, έτσι μακάρι. Θέλω να πιστεύω. Και δύο κουβέντες για την απογοητευτική Εθνική για μια ακόμα φορά. Για ακόμη μια φορά, ναι. Απογοητευτική. Τώρα παίζουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, αλλά θα πρέπει να κάνουν το τέλειο παιχνίδι. Ισχύει αυτό, ναι. Το τέλειο παιχνίδι. Θα πρέπει να παίξουν σαν ομάδα. 40 λεπτά να είναι το μυαλό τους εκεί πέρα, γιατί οι Αμερικανοί πηδάνε μέχρι το Θεό. Να ελέγξουν τα rebound.
αλλά... και να μην φοβηθούν το παιχνίδι, να μην φοβηθούν σίγουρα το παιχνίδι, γιατί αν το φοβηθούν θα χάσουν 50 πόντους. Σίγουρα Αμερικανοί... δεν έχουν κάτι να το φοβηθούν, είναι από θέση ισχύως οι Αμερικανοί, είναι το outsider. Ναι, εγώ είμαι απεσιόδοξος, ναι. Ελπίζω να... Ξέρω να βγάλουν όπως είχε γίνει ένα θαύμα πριν από μερικά χρόνια. Το 2006 Σαϊτάμα, η τελευταία επίσημη ήταν των Αμερικανών. Η φέτος η Team USA έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Έχασε από την Αυστραλία στο φιλικό. Με την Τουρκία αυτοκτόνησε η Τουρκία και δεν μπόρεσε να κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι πολύ φθαρτή η ομάδα και ίσως είναι πλέον η στιγμή που μπορεί να υποστεί μία ήττα. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Αύριο στις 3.30. Το θυμούνται, λες, οι Αμερικανοί αυτό που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Φυσικά και το θυμούνται, δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια. Άμα το θυμούνται, μπάμπε. Ναι. Δεν τον βλέπω καλά τον Καλάθι και τον Πανέρι. Μάλιστα, έγινε. Τέλος πάντων, σε χαιρετούμε. Καλή συνέχεια, τσάω, καλή συνέχεια. Τσάω. Εντάξει, τώρα με Πόποβιτς τον Πάγκο, ιστορικός τεχνικός, πρωταθλητής NBA ο Γκρεκ Πόποβιτς, με τον πρωταθλητή τον Warriors προπονητή, το τεχνικό team των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ασύλληπτο. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει ο δικός μας ο Σκουρτόπουλος και το δικό του το team, να μην το υποτιμούμε. Μπορεί να βγάλουν λαγό μέσα από το καπέλο και να διασκεδάσουν, όχι απλά να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, να τις υπερευχαριστήσουν. Ποτέ μη λες ποτέ, πάντως αύριο στις 3.30 η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι με όλα τα σενάρια είναι γύρω στα 8-9 κάνουμε εδώ πέρα πιθανότητα. 8-9 σενάρια. Ναι. Πώς μπορεί να περάσει η Ελλάδα. Βασικά το επικρατέστερο είναι ότι πρέπει να κάνει 2 νίκες. Περνάει δηλαδή η Ελλάδα, η πρόκρισή της μάλλον, ο δρόμος για τους 8 περνάει μέσα από νίκη. Αν χάσει αύριο τέλος, βασικά θα εξαρτηθούν πάρα πολλά από το πρωινό παιχνίδι στις 10.30 ώρα. Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Τσεχία. Η Τσεχία η οποία πέταξε έξω τους Τούρκους που θα πετούσαν έξω τους Αμερικάνους και ούτω καθεξής. Αν η Τσεχία κερδίσει την Βραζιλία, υπάρχουν ελπίδες ακόμη και με μία νίκη επί των Τσέχων να περάσουμε στην μεταξύ μας ισοβαθμία και στη διαφορά πόντων. Γιατί θα προκύψει σενάριο τριπλή ισοβαθμία σε αυτή την περίπτωση. Αν οι Βραζιλιάνοι κερδίσουν το πρωί αύριο τους Τσέχους, θέλουμε μόνο 2 νίκες για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και πάλι και εκεί θα παίζουν κάποιες προϋποθέσεις. Μπορεί να υπάρξει σενάριο τριπλή ισοβαθμία. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Μπάμπη, μ' ακούς? Ναι, γρήγορα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, επειδή έχουμε ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα, έχω ένα ηχητικό ντοκουμέντο από το Τριάδι, το οποίο σε αφορά. Θες να το ακούσεις? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, άκουσε το. Να είστε. Λοιπόν, ξέρεις με ποιο... Καλημέρα στη Γραμμούλα. Άντε βρε, Μπάμπη. Άντε βρε. Καλημέρα, κούκλα μου. Καλημέρα. Να κεράσεις τη ρόπιτα. Λοιπόν. Ρε κλεωμένη, τον Τόνι Σφίνο πάρτε για προπονητή να πούμε, μας τρελάνατε να πούμε. Όχι, θα πάρουμε τον Τόνι Άντωνη, ποιο θα πάρει, τον Τόνι Άντωνη θα πάρουν. Όχι, τον Ιέρο. Για τον Ιέρο γράφεται και τον Γκούτι. Γραφτεί για έναν Τόλιτερ, Τόλιτερ ζει, ο άλλος είναι Τόνι, δεν είναι Τόλι. Τόλι Σφίνο. Να μην πάρει και τον Τόνι Σφίνο να μην πάρουν. Εδώ άλλα πράγματα μας πήγαινε. Λευτέρη, αν ακούς, 4 γράμματα. Η πρωτεύουσα του Τόγκο, πρώτο γράμμα Λάμδα. Να μας βοηθήσει ρε φίλε, μην λέει μόνο στον αέρα. Σταυρόλεξο θα λύσουμε σήμερα. Μα τώρα έχω, είμαι στο 9 οριζόντιο ρε φίλε, ταχύστηκα. Βρήκα την Ελληνίδα ποιήτρια την Κορνέτη, που έχει γράψει τον επαναστατικό κύριο Γκιούλιβερ, μεγάλη ποιητική συλλογή της εικονιζόμενης, λέει. Αλλά δεν μπορώ να βρω την πρωτεύουσα του Τόγκο. Ελευθέρη, βοήθα, Ελευθέρη. Το πρώτο γράμμα από Λάμδα, 4 γράμματα είναι. Την πρωτεύουσα της Τόγκας μπορώ να στη βρω, Σταυρούπολη. Είμαστε. Όχι, την πρωτεύουσα της Τόγκας είναι εκεί, πλατεία Καλυθέας. Κάει, ναι, πλατεία Καλυθέας. Εκεί που περνάνε όλοι να πούμε. Την πάντα κρουασάν 3-3 και τα κουλούρια 9-9. Έτσι, και τα κουλούρια 9-9. Να τα λέμε αυτά, Πάπη, να τα λέμε. Έρχεται και δένει όλο το παρελθόν. Έρχεται και δεν είναι και κουμπώνα. Να έτσι. Στην υπάρξη πραγματικότητα. Να τα λέμε. Αυτά μέχρι στιγμή. Λευτέρη βόησα. Γιατί δεν προχωράει το σταυρόλεπτο. Έγινε φιλιά. Δώσ' του. Πες του τέτοια. Καλά, ποιος θα είναι. Καλημέρα. Παμπή. Ναι, καλημέρα. Η πρωτεύουσα του Τόγκο
Λέγεται Λόμε. Αλήθεια. Καλά. Τι γνώσεις. Αυτά είναι του δημοτικού, μπάμπη. Όχι, δεν είναι του δημοτικού. Τώρα, πού το ξέρεις αυτό, εγώ δεν το γνώριζα. Αν και στη γεωγραφία είμαι μέτριος. Ναι, όχι καλός. Πού το γνώριζες, απ' έξω, δεν το γκούγκλαρες. Όχι, γνωρίζω αρκετές πρωτεύουσες και από Αφρική και από. Εντάξει, από Ευρώπη είναι πανεύκολες, ναι. Αλλά είναι και από Αφρική. Πού βρίσκεται το Τόγκο. Το Τόγκο τώρα είναι στην Αφρική, τώρα ακριβώς που είναι τώρα κεντρική, βόρεια, αυτά πάντως είναι μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάντως λέγεται Λόμε σίγουρα. Λόμε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Είδες, τίποτα δεν πέφτει κάτω σε αυτήν. Προχωράει το σταυρόλεξο. Προχωράει, δεν λέει τίποτα. Ναι. Κάποτε, δεν ξέρω αν είχα ξαναπεί αυτήν την ιστορία, είχα γνωρίσει κάτι μανιακούς τη γεωγραφία. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι, πήραμε κάτι κρασάκια και αυτοί βάζανε μεταξύ του στοιχήματα τώρα. Πες μου πέντε παραποτάμους της, ναι, του Τόγκο. Ξέρω που διαρρέουν παραποτάμους. Όχι τα ποτάμια τα μεγάλα είναι γνωστά, ας πούμε. Στην Αφρική δεν έχει καν ποταμούς, δεν έχει να. Νερό δεν έχουν οι άνθρωποι. Καλά πως δεν έχουν, εντάξει. Σε συγκλονιστικό βάθμο, εντάξει. Όλοι εμείς του αθλητικού είμαστε λίγο με την γεωγραφία. Λόγω επειδή ποδόσφαιρα και τα λοιπά, έχουμε κάποιες έτσι άχρηστες γνώσεις. Αλλά ναι, θεωρώ τον εαυτό μου μέτριο. Δεν το θεωρώ κακό, αλλά δεν το θεωρώ. Όχι, θέλω ακόμη μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τα γεωγραφικά. Το μόνο που ξέρω, γιατί μου το είχαν βάλει κάποτε έτσι σαν κουιζάκι, ο Δούναβης, ποιες πέντε πρωτεύουσες από Β ή πέντε μεγάλες πόλεις από Β διαπερνά ο Δούναβης, ξέρω εγώ. Τώρα θες να το πω, στο αποκάλυψε, το βάλουμε εδώ πέρα στο κοινό. Ποιες, ναι, νομίζω πρωτεύουσες κιόλας χωρών διαπερνά ο Δούναβης από Β. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Κύριε, ξέρω και εγώ δύο πρωτεύουσες. Για πες. Η πρωτεύουσα της Ολλανδίας είναι το Άμστερνταμ και η πρωτεύουσα της Σλοβακίας είναι η Σλόβαν. Να συνεχίσουμε τώρα. Ναι. Επειδή είσαι λίγο πουθενάς και μετά από 500 προγνωστικά όλα αυτά τα χρόνια έπιασε σένα, μας ψώφισε από το πρωί να μας τα λες. Δεν έκανες αναφορά για να δώσει λίγο βάρος ο κόσμος. Προχθές έδωσα δύο, βγήκα 2-2. Χθες έδωσα τη νίκη της Τσεχίας. Δεν ανέβαινε τίποτα. Σε μνημόνευα, λέω. Ρε, δες, ο άλλος πιάνει. Τι μνημόνευες, ρε. Κάτσε στα μεταξύ μας. 30 απόδοση. Ισχύει, τώρα, το έδωσες. Και τι το έδωσα. Θα σε μνήσω. Και πούκι σκόρερ. Και πούκι σκόρερ. Και πούκι every time. Σκόρερ, ναι. Αυτά τα λένε στην αρχή, μπας και ο κόσμος θα παίξει. Δεν θα ξαναδώσω. Όχι, θα ξαναδώσεις για να παίξουμε και να χάσουμε. Θα ξαναδώσεις τώρα, ό,τι μας πεις. Βρήκα 2.90, σου είπα θα πάρω ένα τάλιρο. Τον έδινε 2.60, ο Πάπτο βρήκα τον πούκι 2.90. Λοιπόν, την Τσεχία τη βρήκα 4.10. 4-10 απλή νίκη. Αυτό ήταν. Ναι, έπρεπε να το παίξουμε. Δεν το ξεχάσαμε. Έπρεπε, ρε, αφού σου λέω, ρε, έχω φωνή, ρε. Έχεις φωνή. Κοίταξε, εγώ όταν θα δίνω, αν θα δώσω, τεκμηριώνω. Δεν το πετάω στον αέρα αυτό τα άλλο. Λοιπόν, σου είπα, κάναν υπερπροσπάθεια. Είναι σίγουρα κουρασμένοι. Είναι 2 μέρες ξεκούραση. Δεν τους φτάνει. Είχαν να παλέψουν με τα Συριάκια, να πούμε, τους Αμερικάνους. Και το κυριότερο ποιο είναι. Μετά είναι και το ψυχολογικό. Μετά είσαι ψηλωμένος. Λες, τώρα εγώ έχασα ψηλοάδικα από τους Αμερικάνους. Τώρα πια Τσεχία. Και πας και τρως 17 πόντους. Πόσο ξέρω, κατάλαβες. Για αύριο έχουμε προγνωστικό. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα. Και άλλα δύο over. Έδωσα και over την Ελλάδα και νίκη τα Καγκουρό. Γιατί λέγανε Λιθουανία, έδινε 1,5% τέτοιο. Δηλαδή αυτά τα 4 έπαιξα από 2 ευρώ τα 2, να μην στα απολογώ, 52 ευρώ παντελονάτα. Οικονόμησες, αυτά τα 4 το κρέκο. Λοιπόν, έχεις τα πρώτα 50 σουβλάκια από Άγιο Πρόδρομο στο Γάνωσο. Και αναλαμβάνω να ψήσω εγώ. Οπότε μην κλείνεις έδωσες και έξω τα καλτά. Λοιπόν, οπότε ούτε δώρα να φέρουν κρέατα ο κόσμος. Έτσι, τα δώρα είναι τα προγνωστικά. Αυτό σου είπα, θα πηγαίνει στο γάμο. Για να βρε, κουβέντα δεν είπες, βρε. Δεν είπες για εντάξει, ρε, κάτσε, ρε, με το καλημέρα σας ήθελες και εσύ να το πεις. Περίμενε, να φτάσουν. Με το καλησπέρα σας που τελειώνουν κιόλας. Όχι, να φοράς σε όνομα για η εκπομπή έχει θεματική. Όταν φτάσουμε στο section προγνώσεων, τα προγνωστικά της παρέας, ασφαλώς και θα σε μνημονεύσουμε. Μα και χθες δεν σε μνημονεύσαμε. Αρχή είπε το δικό του, δεν θέλω να με μνημονεύσουμε. Έκτακτο, έπρεπε.
μνημονεύουμε, αλλά γιατί δεν με μνημονεύσατε από την αρχή. Ωραίος είσαι. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν είπα να αναφέρεις εμένα. Να αναφέρεις τα προγνωστικά σαν εκπομπή, τα οποία δόθηκαν από το λόγο επειδή. Λοιπόν. Έχει το τούτο κόσμος να ακούει λόγο επειδή. Βρες και βγες σε μία ωρίτσα να κατασταλάξουμε, να δώσουμε ακόμη στον κόσμο να πληρωθεί και σήμερα αγώνες. Να δούμε τι θα γίνει. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν τα συζητούσαμε μεταξύ μας, Χριστίνα. Ναι, ναι, δεν κάνει το που κάναμε. Σε δαιμονιώδη φόρμα και της Τσεχίας και του Πούγκη και το όφερ της Ελλάδος. Όντως, δεν στα έλεγα εγώ. Ναι. Στα έλεγα. Όχι, ποια μου τα έλεγε. Καλημέρα, καληνύχτα. Καλημέρα. Να το παλικάρι μας. Τι γίνεται. Τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά, εσύ. Με περιποιήθηκε ο Λευτερίχτες. Βρεθήκατε τελικά. Ναι, τελικά μου πήρε μία φόρμα, μία φανάρα για μένα. Ναι. Με κέρασε καφέ, εξόδεψε 5 ευρώ για τους δύο καφέδες. Ναι. Πού είναι το λογαριασμό, λέει, φόρμα και φανέλα. Ναι, όλα τα πλήρωσε αυτό. Τι άλλο. Με κέρασε 2 δίπιτα σουβλάκια. Δίπιτα. Γιατί δίπιτα. Έλα ρε φίλε, είναι δίπιτο, έλα δίπιτο. Χριστίνα, Χριστινίτσα. Όχι, λαϊδά σήμερα, δεν είναι η πρώτη μέρα που δεν σου είπε να κεράσει καφέ. Είναι κορεσμένος. Λοιπόν, ερώτηση, πήγατε στην Αρχιεπισκοπή και φάγατε φανουρόπιτα, ισχύει αυτό. Ναι, έφαγα εγώ την φανουρόπιτα, τώρα έδωσε τα παλικάρια. Ναι, πήγατε στην Αρχιεπισκοπή. Σε μια γνωστή μου. Και σε μια γνωστή. Στην Αρχιεπισκοπή, σε μια γνωστή σου. Στην Αρχιεπισκοπή έχει γυναίκες καταρχήν. Δεν έχει παπάδες. Ναι, άντρες. Υπάρχει γυναίκες, αυτό δεν πρέπει να βγαίνει τον αέρα συνέχεια. Τώρα εγώ, ξέρεις τι μου γίνεται. Τι σου γίνεται, έλα μου. Προσπαθώ να βρω κτέλ. Ναι. Δεν βρίσκω κτέλ. Πού είσαι αυτό το κτέλ. Πού είσαι. Το Ηράκλειο, Κρήτη. Ω, και δεν έχει κτέλ τέτοια ώρα. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει το μεταφέρα, δεν ξέρω πού είναι. Να ρωτήσω. Να μας βοηθήσει. Αν ακούει καμιά ψυχούλα από Ηράκλειο, παρακαλώ πολύ να καλέσει στο 2310287 και 3 οκτάρια να μας πει πού είναι τα κτέλ. Να μην περιφέρεται άδικα ο φίλος μας ο Πάφη. Και πού θες να πας από το Ηράκλειο. Ρέθυμνο να πάω. Ρέθυμνο. Είναι καλύτερο, είναι πολύ πιο ωραίο. Σαφές, κλάσει ανώτερο το Ρέθυμνο. Ναι, δεν ξέρω πού είναι τα κτέλια. Το Ρέθυμνο. Δεν να μας πει ένας φίλος από την Κρήτη. Αν υπάρχει μια ψυχούλα από την Κρήτη και μας ακούει, παρακαλώ. Να πάει να πάρει τον Παφούλια να τον πάει στο Ρέθυμνο. Σωστό και αυτό. Ναι, μάλιστα. Χριστίνα, τι κάνει. Δεν τα ξέχασε. Να σου πω πού θα μείνει, σε ξενοδοχείο ή σε κανένα μοναστήρι. Όπου βρω, κουκλαμό, όπου βρω. Όπου βρω, όπου γης, πατρίς. Μάλιστα, να σε καλά. Πανέμορφη Χριστίνα, γεια σου κουκλαμό. Τσάω, τσάω, θα επανέλθουμε. Ναι, ναι, ναι. Στην Αρχιεπισκοπή πήγα φάγαν φανουρόπιτες από μια γυναίκα που να μην τα λέμε στον αέρα αυτά. Δεν κάνει. Και τώρα αναζητεί τα κτέλ της. Του πήρε φόρμα και φανέλα. Φόρμα και φανέλα. Έτσι. Ακόμα διακοπάρες. Μας τίποτε, ναι. Μας τίποτε. Καλά, ακόμα διακοπάρες, τι, διακοπές δεν τελειώνουν. Πώς λένε οι φίλοι του Πάκου, οι εκδρομές δεν σταματάνε. Έτσι, οι διακοπές ποτέ δεν τελειώνουν για τον φίλο μας τον Πάφη. Γι' αυτό είναι μέλος της εκπομπής. Εκφράζει το κλίμα αυτό που θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο. Ότι κάθε μέρα είναι. Διακοπές. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, ρε, τελειώνεται, ρε, έχω πρόβλημα. Ναι. Φίλε Κλεωμένη, μήπως ξέρεις και από βυζαντινή τέχνη, γιατί ψάχνω έναν Μανουήλ. Το επίθετο του πρέπει να ψάχνω. Βυζαντινός ζωγράφος λέει 13ο-14ο αιώνας, 10 γράμματα, το πρώτο είναι πι. Μανουήλ. Και αν αυτό δεν το ξέρεις, τουλάχιστον πες μου 3 γράμματα, ένα όρος της Τασμανίας. Λύνεις τα αλήθεια σταυρόλεξο. Ναι, δεν το πίστεψα στο προηγούμενο. Όχι, παιδί μου, δεν κάνουμε τίποτα, δεν είναι στημένο. Ρε εσύ, Χριστίνα. Όρος Τασμανίας. Ναι, ρε, 3 γράμματα. Τρία γράμματα, μόνο αυτό ξέρω. Εντάξει. Το μεξικάνικο πληθυσμό, ο Τόμι, εντάξει, το ξέρω το, αλλά δεν βγαίνει, ρε φίλε. Πώς ξανά, επαναλαμβάνω, φίλε Κλεωμένη, Μανουήλ λέει, και ενώ Βυζαντινός ζωγράφος 13ου αιώνα. Τι σταυρόλεξο είναι αυτό, γιατί πολύ δύσκολο είναι. Δύσκολο είναι. Εχ, δύσκολο, άσε, εμείς μόνος κάτι δυναμικά. Εδώ βρήκα μεταφραστής, δημοσιογράφος και βιβλιοκριτικός. Μιχαήλ, μεγάλος, Ολικιανδρόπουλος, μεγάλος μεταφραστής, δημοσιογράφος και βιβλιοκριτικός, το 1783 μέχρι το 1925. Αυτό το βρήκα, το ήξερα. Ναι. Ολικιανδρόπουλο. Ναι. Αλλά μου λείπει, ρε εσύ,
Ο Βυζαντινός ζωγράφος και το όρος της Τασμανίας. Μάλιστα. Τα κρατάμε εδώ. Παρακαλώ, πολύ βοηθάτε. Μια μικρή βοήθεια. Ξέρετε, θα μπει στο λεωφορείο. Καλησπέρα. Δεν ζητιανεύω μια μικρή βοήθεια. Ο όρος της Τασμανίας. Θα βρω όλο και να ρωτάτε, φίλε. Μεγάλη ζημιά θα πάρουν. Εκεί ρε φίλε, το επίπεδό μα θα δίνουν οι ξένοι από μόνοι του λεφτά για να δώσουν την απάντηση. Φιλιά. Όποιο το ξέρει θα δώσει και ένα πεντάευρο. Τσαου, τσαου. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Παύλε, έχω ένα φίλο που έκανε στην κυβέρνηση βουνού στην Τασμανία. Μόλις κλείσω θα τον πάρω τηλέφωνο. Ναι. Για τα άλλα, κάντα μαύρα κουτάκια και συνέχισε κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα στην περίπτωση του Πάφη, άμα ήταν ο Φωτιάδης θα το έπαιρνε με τα πόδια. Κοντά είναι μωρέ, 70-80 χιλιόμετρα, πόσο είναι, τι είναι, τίποτα. Θα το έκανε. Παραλιακά να το πας, είναι και πολύ ωραία διαδρομή. Μια χαρά. Λοιπόν, και για το... Ο Κλεωμένης, δεν σου θυμίζει πάντως την περίπτωση Θεοδωρίδη κανονικά. Και εσύ δεν τον διακόπτεις. Είσαι σαν αυτούς της Νόβα που πάνε με το μικρόφωνο και τον αφήνουν και λέει όλο το λογίδριο κανονικά. Έχει την άποψή του, γιατί δεν... Ναι, εμένα μου θυμίζει πάντως εδώ το Θεοδωρίδη. Ο Πασχάλης μου θυμίζει τον Καραπαπά. Ναι. Και ο άλλος ο ακατανόμαστος μου θυμίζει τον Τζουκαλά. Μάλιστα. Τους δίκασες όλους τώρα. Λοιπόν, να δώσω και εγώ τα προγνωστικά. Ναι. Εγώ θα τα τεκμηριώσω. Λοιπόν, το Puerto Rico παίζει με την... ποια παίζει σήμερα. Έχει τέτοιες προγνωστικά. Θα τα τεκμηριώσει. Λοιπόν, εντάξει, Ισπανία, Ιταλία, άσο με χάντικα. Ναι. Νικάνε οι Ισπανοί. Η Σερβία παίζει με το Puerto Rico. Ναι. Το δίνει πολύ ψηλό το over, το δίνει γύρω στους 170. Πιστεύω ότι θα βγει άντερ γιατί ο επόμενος αγώνας της Σερβίας είναι με την Ισπανία. Οπότε θα πέσει το καλά. Θα κρατήσουν δυνάμεις, ναι. Ναι, λίγο σκληροί τέτοιοι, οι Πορτορικανοί. Κατά τη μήνυμα τους αγώνες η Πολωνία παίζει με την Ρωσία. Και αυτό το βλέπω άντερ, είναι 153,5. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να βγει, αλλά... Μέχρι τώρα δεν έχουν τραβηχθεί. Ματσάρα, Πολωνία, Ρωσία. Και η Πολωνία ήττη, φίλε. Θα έχουμε. Ξέρεις τώρα, οι Πολωνοί με τους Ρώσους δεν τα πάνε καθόλου καλά. Ναι, γιατί. Βαρσοβία, παιδί μου, τώρα τι να σου θυμίζω. Εδώ εισβολές, τέτοια τάγκς μπαίνανε. Οι Πολωνοί έχουν ξεχάσει όλη την ιστορία τους, έχουν ξεχάσει τα πάντα. Αυτό το θυμούνται μια χαρά. Δηλαδή, εδώ ξεχάσανε και τα. Και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως τα αποκηρύξουν και μάλιστα όποιος αναφέρεται σε αυτά λέει θα τιμωρείται. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα παρακολουθήσουμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Τώρα ζητάνε μνημόνευση εδώ στο λόγο επειδή κατάλαβες. Πρέπει να σημειώνουμε εμείς του καθενός την. Για να λέμε. Α, μεγάλε. Ξέρεις τι, να βγαίνουμε στον δρόμο να λέμε το έτσι πώς είναι. Οι ακροατές μας τους λέμε μεγάλε. Και τελείωσε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Μια χαρά είμαστε περίφημα. Είναι και Παρασκευούλα. Ένα τσικ παραπάνω. Έτσι. Βαμπίνο είναι 7 και 2. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Έτσι, έτσι. Φιλιά. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Πήρε να μας υπενθυμίσει να κάνουμε διάλειμμα. Διάλειμμα και μια γραμμούλα ακόμη για να μας πάρει να μπούμε να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρα. Το Ρέθυμνο είναι γενέθλιος πόλη του Σκουντή, ο οποίος είναι. Μάχα στην πληροφορία της ημέρας, ναι. Όχι, θα πάει στον Πάφη αυτό. Και επειδή το Ρέθυμνο πήγε καλά κάποιες εποχές, είναι πολύ μπασκετική ομάδα, είναι και ο Σκουντής από εκεί, οπότε άμα δεν βρίσκει κτέλ, σταματήσει ένα ταξιτζί και του πει είναι ξάδερφος του Βασίλη του Σκουντή. Να τον πάει κούτρα. Μάλιστα. Έγινε. Έχουμε διάλειμμα, διάλειμμα. Μετά. Έτσι να. Πάσα οι ακροατές τους σε αυτούς τους. Θα ξεχάσουμε αύριο τον Βασίλη το Σκουντή, τον οποίο τον έχουμε συνδυάσει με πολύ μεγάλες στιγμές μπασκετικές. Το Βάλτο Αγόρι μου, το Κατοστάρα 100 που τραγουδούσε όταν κερδίσαμε τους Αμερικάνοι το 2006 Σαϊτάμα. Θα ξεχάσουμε γιατί θα πάρουμε τη νίκη απέναντι στους Αμερικάνοι. Αντιρεαλιστική νίκη, θα βγάλει ανακοίνωση μέχρι και το κουκουέ. Τότε είχε γραφτεί ένα κορυφαίο, μια οργάνωση τέλος πάντων, ας πούμε, κομμουνιστική. Όταν κερδίσαμε το 2006 τους Αμερικάνους και γράψει με σπρέι ότι πετάξαμε, λέει, τους Αμερικάνους έξω από την Ιαπωνία, γιατί και όχι έξω από τη Σούδα. Μιλάμε, δεν θυμάμαι την υπογραφή, ναι, συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, καθότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου, επειδή
Εδώ συνεχίζουμε. Δυνατή και ακμότατη. Μείνετε συντονισμένοι. That's the way. I like it. Αυτός είναι ο τρόπος που μας αρέσει. Αυτός είναι ο τρόπος που ξυπνάμε. Το λόγο επειδή η δικιά σας η παρέα, η δικιά σας συντροφιά, γιατί μαζί και εμείς, ε. Δεν ξυπνάτε μόνο εσείς. Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Παρασκευούλας μας. Καλημέρα στον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα. Ακόμα μια ωρίτσα περίπου θα έχουμε μπροστά μας μέχρι και τις 8. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στην σελιδούλα μας στο ίντερνετ μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την πρωινή μας πανδεσία. Στην Θεσσαλονίκη που όπως είπαμε υποδέχεται την έκθεση με τοπικές νεφώσεις που αναμένονται, λέει, από το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Αν και τώρα έτσι που είδα μια μέσα από το παραθυράκι της τουαλέτας, δηλαδή βλέπουμε τον καιρό, τις ωραίες πρωινές εικόνες, έχει συννεφιά έξω. Οι άνεμοι, ναι, τι? Όχι, όχι. Οι άνεμοι θα πρέπει να πούμε τα βαλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρο, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν νότι 2-4 μποφόρο θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, θα κυμανθεί από 22-28 βαθμούς, μια χαρά. Στην Κασάνδρα ο καιρός αναμένεται γενικά ένθριος, όπως και στη Σιθωνία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20-27 βαθμούς και οι άνεμοι να πνέουν έως και 3 μποφόρια. Θα αρχίσουν να κλείνουν και οι δρόμοι. Από σήμερα Παρασκευή από τις 6 ώρα μέχρι τις 6 της Δευτέρας δεν θα επιτρέπεται η στάση στάθμευση όλων των οχημάτων σε δρόμους του κέντρου της πόλης, ενώ το Σάββατο από τις 2 σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Από σήμερα Παρασκευή σε όλο το μήκος Αγγελάκη απαγορεύεται η στάθμευση, λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι πλατεία Χάνθ, 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, Εθνικής Αμήνης από Αγίου Δημητρίου μέχρι πλατεία Λευκού Πύργου, Αγίου Δημητρίου από πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι 3η Σεπτεμβρίου και από Προξένου μέχρι Στέφανου Δραγούμη, Αρμενοπούλου από Μελενίκου μέχρι Εθνικής Αμήνης, Γρηγορίου Λαμπράκη από Γνατία μέχρι 3η Σεπτεμβρίου, Νικολάου Γερμανού από πλατεία Νικολάου Γερμανού πρέπει να είναι αυτή. Από πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι πλατεία Χάνθ, Μανώλη Ανδρώνικο από πλατεία Ηλεκτρικής Εταιρείας μέχρι πλατεία Χάνθ, 26 Οκτωβρίου από Ανδρέα Γεωργίου μέχρι Πήγασου, ρεύμα προς έξοδο πόλης, Ερμιώνης από 26 Οκτωβρίου μέχρι Ανδρέα Γεωργίου, Ανδρέα Γεωργίου από Πήγασου μέχρι 26 Οκτωβρίου. Δεν θα επιτρέπεται η στάση στάθμευση. Γενικά, εντάξει, ένα δύσκολο τριήμερο για την πόλη γενικότερα. Είναι αυτό το παράδοξο ότι ναι, μεν έχουμε ένα γεγονός εμπορικό, ένα γεγονός κοινωνικό, που όμως είναι αποτρεπτικό για τον ίδιο τον κόσμο της πόλης. Και ταλαιπωρείται και δεν έχει, ας πούμε, ουσιαστική απολαβή από όλο αυτό. Και μάλιστα και ο ίδιος ο σκοπός της έκθεσης, δηλαδή το Σάββατο, είναι απροσπέλαστα τα πάντα. Πώς θα πας να επισκεφτείς την έκθεση, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα έτσι ένα μικρό παράδοξο. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο που λέει: Μπάμπη, ένα είναι το γεγονός, λέει, του Σαββατοκυριάκου. Και εσφαλμένα δεν το αναφέραμε. Γιατί λέγαμε ότι έχει το παιχνίδι της Εθνικής με την Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει και τα προκριματικά. Καλά, εντάξει, μετά τη χθεσινή από την Φιλανδία είπαμε bye-bye στο Euro 2020. Το γεγονός κατά τον Νίκο, και νομίζω ότι θα συνδράμεις και εσύ ως προς την άποψή του, είναι το ότι ξεκινάει το Girls Next Top Model νούμερο 2 την Κυριακή. Βέβαια. Ναι. Η εκπομπή πώς αυτή. Δεν το αναφέραμε. Να, γι' αυτό είναι οι φίλοι ακροάτες της εκπομπής, για να μας επισημαίνουν τα τροτά μας σημεία και τα λάθη και τις παραλήψεις μας. Κυριακή 9 η ώρα. Έτσι. Συντονισμένοι εδώ, γιατί θα έχει μεγάλο ψωμί. Εμένα τα αγαπημένα μου πάντα είναι σε όλα αυτά τα realities. Οι οντισιόν. Είναι όταν τα ταλέντα που απορρίπτονται, ας πούμε. Περισσότερο και θα το παρακολουθήσει εκπομπή, γιατί είναι γνωστή, ας πούμε, ριαλιτολόγος η εκπομπή. Αχ, το είπα. Καλημέρα στην Κραμούλα. Τι ώρα παίζουμε με την Ηνωμένη Πολιτεία της Αμερικής? Το έχω πει 60.000 φορές, 3.30 δεν ακούς την εκπομπή? 3.30 ώρα. 15 και 30 δηλαδή. Ναι, ναι. 5 και 6 και 39 θα κερδίσουμε.
Θα είναι και ο Κυριάκος στην Μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, είναι η νίκη σίγουρη. Έτσι ακριβώς. Ο μπασκετικός Κυριάκος κιόλας, να το λέμε. Η Μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, έτσι. Βεβαίως, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η νίκη είναι σίγουρη, παίχτο. Στη Θεσσαλονίκη, χαχαχα, μάλιστα, ωραία. Είπαμε ότι παρόλο το ότι δεν δείξαμε καλό πρόσωπο στα παιχνίδια με Βραζιλία και χθες με τη Νέα Ζηλανδία, παρόλο το ότι κερδίσαμε, δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, παρόλα αυτά πήραμε τη νίκη, γιατί και η Νέα Ζηλανδία όχι αμάν, γιατί είχαν αυτόν τον το West, πως το λέγανε, που βαρούσε από παντού. Αύριο ίσως ήρθε η στιγμή, ήρθε η στιγμή όλοι να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό και να παίξουν άμυνα. Να παίξουν άμυνα, να παίξουν επίθεση, να κάνουν τα πάντα βέβαια. Πρέπει να υπερβάλλεις εαυτό σε αυτή την περίπτωση. Χτες, όπως προβλέψαμε, πέρα από τον double-double του Γιάννη, ο Αντετοκούμπο πήρε και τις, επομίστηκε τις περισσότερες προσπάθειες. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω πως έβαλε καμιά 20 πόντους, 10 rebound, 6 assist. Το οξύμορο της χθεσινής εμφάνισης είναι ότι όποιος έβαζε καλάθια, όποιος πήγαινε καλά μες στο παιχνίδι, τον έβγαζε ο Σκουρτόπουλος. Τον Μπουρούση, γιατί τον έβγαλε. Τον Μπουρούση, έβαλε ένα τρίποντο και τον έβγαλε. Ο Μπουρούση σε κάποια φάση για να γυρίσει την άμυνα πήρε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν γυρίζει ποτέ. Γενικότερα ήταν λίγο έτσι, ας πούμε. Ο Θανάσης πήγε καλά, τον έβγαζε. Ο Λαρετζάκης στο πρώτο ημίχρονο μπήκε, πήγε καλά, τον έβγαζε. Ο Παπαπέτρος στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε κατά βούληση, τον έβγαζε. Έτσι κρατάει. Σχέδιο. Κάτι ξέρεις εσύ, γιατί είσαι μεγάλη μπασκετική. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βαμπίνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην κοπελιά δίπλος. Και Χριστίνα. Η Χριστίνα είπες. Ναι. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Βαμπίνο, χθες πήγαμε ότι είμαστε τραγική στην άμυνα. Mm-hmm. Υπάρχει λόγος γι' αυτό όμως, έτσι. Ποιος είναι ο λόγος? Αυτό το σχήμα που επιλέγει ο Σκουρτόπουλος, στην ουσία μέσα με τριάρια πιο πολύ. Τριάρια και αν το κούμπο πεντάρι. Ναι. Και πριν τη ζήσει, ας πούμε, τεσσάρι ή Βασιλόπουλος, ας περιπτώσει, είναι ένα σχήμα το οποίο δεν μπορεί να σου δημιουργεί μέσα στο παιχνίδι συνθήκες και στα rebound είσαι καλός και έχεις μισμάτς πολλά, αλλά σε ό,τι παίζεται pick and roll είμαστε χαμένοι. Ό,τι, όπου κυκλοφορεί η μπάλα γρήγορα είμαστε χαμένοι. Mm-hmm. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα παιδιά, δεν έχουν γρήγορα πόδια για αυτή τη δουλειά. Δεν φταίνουν αυτοί. Γιατί λέμε καμιά φορά δεν παίζουμε άμυνα. Δεν φταίνει. Δηλαδή, πρέπει να βάλεις άλλα χαρακτηριστικά από αυτές τις ομάδες στο παιχνίδι. Πρέπει να παίξεις ξύλο για να... Όχι μόνο ξύλο, πρέπει να παίξεις και με γκάρ πιο πολλά γκάρ. Mm-hmm. Να παίξεις και πιο πολλά γκάρ. Δεν έχουμε γκάρ, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν με έχεις αφήσει τον Κόνιαρη εκτός, ρε φίλε, και με πήρες, ας πούμε, τον Βασιλόπουλο, για ποιο λόγο το έκανες. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα έχει μελετήσει ήδη ο Σκουρτόπουλος. Ήδη ο Πέτροβιτς είπε ότι το παιχνίδι με την Ελλάδα το μελετούσαμε 6 μήνες. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι θα είναι το πλέον κομβικό, ας πούμε. Για... Όπερ και γένετο. Όπερ και γένετο. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Παρόλη την αυτοκτονία που είχαν την τάση αυτοκτονίας στο τέλος. Έτσι. Mm-hmm. Να είπαμε αυτά. Mm-hmm. Εκεί το πρόβλημα. Και με τους Αμερικανούς, άμα πάμε με αυτό το σχήμα, δεν έχουμε τύχει. Πολύ δύσκολο. Εντάξει, τους Αμερικανούς, γιατί έχουν και αυτοί κορμιά και ψηλά και τέτοια, φαντάζομαι ότι θα παίξουν και... Θα κάνουν παιχνίδι ψηλή μας, δηλαδή Παπαγιάννης, Μπουρούσης, θα κριθεί πολύ εκεί η μάχη. Μακάρι. Στο ξύλο θα δώσουνε. Χθες είχαν διάθεση, έτσι. Mm-hmm. Είχαν διάθεση τα παιδιά, τρέξαν, προσπαθήσανε, δεν ήταν θέμα διάθεσης όμως. Mm-hmm. Ήταν θέμα ότι δεν μπορούσαν να παίξουν αυτούς τους κοντούς Ζηλανδούς. Και φυσικά υπάρχει ιδιαιτερότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο που θα παίξει απέναντι στους Αμερικάνοι. Όπως λέει και ο Μπρουκ Λόπεζ, ο συμπαίχτης τους Bucks, ότι ο Γιάννης θα βγει στο παρκή για να μας σκοτώσει. Όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω του. Γιατί και στις ΗΠΑ υπάρχουν οι προπονητές κερκίδας που λένε λαύρε τώρα, που αφισβητούν, ας πούμε, την πρωτοκαθεδρία του και τον τίτλο του MVP. Και το γνωρίζει αυτό ο Γιάννης. Δεν είναι ότι κάνει. Του Γιάννη του ταιριάζει πιο πολύ το παιχνίδι το συγκεκριμένο, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα ταιριάζει. Οι Αμερικανοί δεν είναι τόσο προσιλωμένοι στην άμυνα όσο άλλες ομάδες, ούτε στην τακτική τους. Βέβαια έχουν Πόποβιτς. Αλλά είναι τρωτή. Δεν είναι. Το είδαμε και στο μάτσο με την Τουρκία. Το όδειξε και με την Τουρκία. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ αμφίροπο μάτς. Για να μας κρατήσει κιόλας αύριο μεσημεράκι. Μαζί με το καλαμαράκι. Και πρέπει να είμαστε και εύστοχοι, έτσι. Με καλά. Πρέπει να πάνε όλα τέλεια τώρα. Δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση στο μάτς. Πρέπει να είναι όλα τέλεια, όπως το 2006. Ήτανε όλα τέλεια, όλα μπαίνανε.
οι Βραζιλιάνικοι θα γίνει. Αυτό πίστεψαν, ότι το 54% στο ημίχρονο δεν μπορεί να συνεχιστεί και όντως δεν συνεχίστηκε. Mm-hmm. Εδώ... Το δεύτερο σουτάραμε ένα στα 12. Ναι, εδώ θα πρέπει να σουτάρεις με 54% στα τρίποντα σε όλο το μάτς, δυστυχώς. Σε όλο το μάτς, ναι. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρέπει το ποσοστό σου να παίξεις κάτω από 45% για να mm-hmm. μπορέσεις να έχεις ελπίδα να κερδίσεις. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Άμα όμως χάσουμε και κερδίσει η Βραζιλία, τελειώσαν όλα, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα χάσουν οι Βραζιλιάνοι από τους Τσέχους. Θα γίνει ένα τέτοιο μελέ και μετά θα συζητάμε τη Δευτέρα ότι έχουμε τον τελικό μπροστά μας. Θα κάνουμε πάλι σενάριο. Εντάξει, να δούμε. Γιατί θέλουμε να δούμε και παραπάνω μπασκετάκι. Αυτό. Μακάρι. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλό Σάββατο, κύριε Κωστή. Επίσης. Τσαου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ποτέ σε ένα παιχνίδι μπάσκετ δεν πρέπει να βασίζεις τα τρίποντα. Καλά, εννοείται αυτό. Δεύτερον. Η άμυνα φέρνει τις νίκες, είπαμε, και η πίτηση, τα ειστήρια και. Mm. Λοιπόν, γιατί να παίξεις άμυνα, να κουραστείς, έχεις μπροστά σου και άλλα δύσκολα παιχνίδια. Από τη στιγμή που θα βάλεις 100 και 110 πόντους, ας φας 90 ή 98. Αυτό κάνουν οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Γι' αυτό πάντα σκορ εκεί. Ναι. Λοιπόν, τρίτον, είπαμε, υστερούμε λίγο στον Άσο. Ο Κόνιαρης πολύ καλύτερος και από Βασιλόπουλο, αλλά είχε πρόβλημα στους κοιλιακούς. Mm-hmm. Τώρα, αν αξιοποιήσεις τα βαριά κορμιά και τον Μπουρούση. Γι' αυτό σου λέω είναι καθαρά θέμα Άσου. Αλλά τώρα, εμένα τον πάω, δεν τον πάω, το έχει όμως mm-hmm. ο Καλάθης. Είναι τώρα μεγάλη τέτοια, είναι μεγάλη διοργάνωση και επειδή κοιτάει να ρίξει γέφυρες για NBA, από τις 7 προσπάθειες που παίρνει σαν Άσος, τις 5 τις τελειώνει μόνος του. Mm-hmm. Και φυσικά σπάει τα καλάθια. Τις 2 τις δίνει. Ο Σλούκας από τις 7, τις 5 είναι ασίς και τις 2 τις τελειώνει. Αν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, άρα αξιοποιηθεί από τους Άσους ο Παπαγιάννης, μιλάω τώρα για τους Αμερικάνους. Ναι. Άμα αξιοποιηθεί Μπουρούσης, Παπαγιάννης και Γιάννης, οι οποίοι οι δύο πρώτοι έχουν το εκτόπισμα, έχουν ας πούμε και τις κινήσεις, αλλά πρέπει να πάρει ο ψηλός, πρέπει να την πάρει την μπάλα. Αυτό, το είπα εγώ. Σήμερα θα. Αύριο θα βάλει ο Μπουρούσης, αύριο θα βάλει 9 πόντους. Αύριο θα τους βάλει. Όσον αφορά τον Γιάννη τώρα, τους ξέρει και τον ξέρουν φυσικά. Φυσικά και συμπαίχτες. Εντάξει. Ναι. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αν παίξουμε το παιχνίδι μας, αυτό που μπορεί να παίξει η Εθνική, χωρίς να πιστεύουν καθόλου στα τρίποτα, ο μόνος θεωρητικά, το Βασιλόπουλο γιατί τον πήρε τελευταία στιγμή, αυτός μαζί με το Βασιλιάδη είναι φυσική εύστοχη, πώς το λένε ρε παιδί μου, ταλέντα ευστοχίας. Ο τέτοιος, όσο και να τον παλέψει, ο Καλάθης, ενώ έχει άλλα προσόντα, έχει το drive, έχει το κλέψιμο, δεν έχει το shoot. Και αν θυμάσαι με τη Βραζιλία έκανε 3 απανωτά τρίποντα τάχασε. Και έκανε και εκείνη τη βλακεία, γι' αυτό λέμε δεν είναι άσος. Αν θυμάστε την τελευταία φάση του παιχνιδιού, κάνει από το out, κάνει backdoor. Ναι. Σε μεγάλη απόσταση που τον φιλούσαν μπρος-πίσω. Και την κλέβει ο μπροστινός την μπάλα. Τώρα αυτό είναι άσος. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άσος. Ο Κόνιαρης είναι πολύ καλύτερος σαν άσος. Μάλιστα. Ωραία. Και δεν έγινε και το rotation. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε με 7 παίχτες. Και τώρα έβαλε μέσα το λαριτζάκι και μου ήρθε πάρα πολύ. Εντάξει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Όχι, θα μιλήσω και λίγο για το λεξικό. Υπάρχουν δύο λέξεις με 5 ου. Ναι. Και αν η Θεσσαλονίκη είναι μπασκετομάνα, έχει και ένα πατέρα. Δεν θέλω ου. Ράνης. Ναι. Λοιπόν, και ο πατέρας αυτός της μπασκετομάνας Θεσσαλονίκης έχει παιδιά που την μπάλα του μπάσκετ τη λένε Σφυριάρα. Θα επανέλθω. Μάλιστα, έγινε. Κρυπτόλεξο. Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Κώστα. Μας στέλνει το μηνυματάκι και λέει: Μπάμπη, καλημέρα. Αυτή τη βδομάδα δεν στέλνω μηνύματα γιατί έχεις τη Χριστίνα και εγώ λέει: Τις ντρέπομαι τις γυναίκες. Βρε, μην ντρέπεσαι, βρε. Πες του εδώ το παιδιού να του δώσεις θάρρος. Πες του, πες. Στείλε και μην ντρέπεσαι, βρε. Μην κοκκινίζεις. Μου του κάνουμε μαθήματα. Πώς να προσεγγίζει τις γυναίκες. Με ένα μηνυματάκι επίσης. Ντροπαλό, μένα να μένουμε. Κάνε πρώτο, την πρώτη κίνηση. Πώς το λέγε στο κομπρακάι. Strike first. Strike hard. No mercy. Άσχετο, ηρίστο εμπαρόδο για να χρησιμοποιήσω μια αγαπημένη μπασκετική εκφράση. Αν δεν το έχετε δει, την σειρά Cobra Kai είναι η μετεξέλιξη του Karate Kid που είχε βγει μέχρι 4. Τα 3 με Daniel San και το 4 με μια κοπέλα. Δεν το έχω δει καν το 4.
είναι τόσο καλό. Ναι, τη 2018 γυρίστηκε πέρυσι και συνεχίζεται. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά που έχει ρετρό στοιχεία, έχει χιούμορ και έχει έτσι, ας πούμε, μας φέρνει τις εικόνες των έτσι στο παρελθόν. Αν δεν την έχετε δει, ψάξτε την στο διαδίκτυο. Cobra Kai, κανονικά παίζουν αυτοί οι παλιοί που ήταν εκεί, να πούμε, το Wax Off, Wax On. Μόνο ο Μίστερ Μιγιάκη δεν παίζει. Πέθανε το 2005 ο Πατ Μωρίτα που ερμήνευσε αυτή την μεγάλη προσωπικότητα από τις κορυφαίες στιγμές των 80's, το παγκοσμίο, το... Δεν το είχαμε μόνο εμείς εδώ, είχαμε πορωθεί μικρά και κάναμε το πέταγμα το, αυτό του Περαλαγού, την κλωτσιά. Παγκόσμιο trend ήταν το Karate Kid, γι' αυτό και βγήκαν, ας πούμε, τέσσερις συνέχειες. Τίποτα, απλά αυτό για το... Πάρα πολύ ωραία σειρά. Strike one, strike, πώς το είπες? Όχι one, strike first, hard, no mercy. Αυτό ακριβώς είναι το μοτό των Cobra Kai, εκεί της σχολής του Donjo. Του καράτε, καλημέρα, των κακών, καλημέρα. Μπάμπη, καλημέρα, Χριστίνα, καλημέρα. Ναι. Θα πούμε, Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Παρασκευή, ναι, είδες, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της εκπομπής, που ενημερώνει τους ακροατές για τι ημέρα έχουμε. Είναι Παρασκευή. Ναι. Λοιπόν, παίζεις μουσικάρες, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γουστάρω, ναι. Χτυπιέμαι, κουνιέμαι, δεν σου κάνω καμία πλάκα. Άφησέ το και δυνάμωσέ το λίγο το χαλίσι, παρακαλώ. Σαν να μου λες, ναι, μη μιλάς, αυτό σαν να μου λες. Έγινε, θα τα πούμε. Κατάλαβες τώρα τι έγινε. Μουσικάρες αγγίζουμε έτσι, ας πούμε, μια εποχή. Λατρεύω πάρα πολύ την disco μουσική. Όλα μέσα στο καλάθι αυτό τώρα εδώ, εμείς οι DJ ευθυνόμαστε, τον ρετρό, ας πούμε, τα λέμε disco. Αλλά disco είναι η 70's. Μετέπειτα άλλαξε. Έγινε Ιταλο disco, έγινε pop, έγινε techno, έγινε πολλά πράγματα, ας πούμε. Αλλά η πραγματική disco που χρησιμοποιούμε καταχρηστικά, και το λέω και εγώ, τη μουσική παίζει disco. Και νομίζω άλλος ότι παίζω μόνο 70's. Παρ' όλα αυτά τα λατρεύω τα 70's και ας μην τα έζησα, όπως και εσείς η νέα γενιά. Λατρεύετε τα 80's χωρίς να τα έχετε ζήσει. Και μας δίνετε και ψωμάκι μας, να πούμε. Ακούτε εκεί τους. Να έχετε δουλίτσα. Να έχουμε δουλίτσα, να έχουμε δουλίτσα. 2-31-0-287-38. Τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας, το προγραμματάκι για τη σημερινή ημέρα. Τώρα πιάσα τα νύ, γιατί έχω στο μυαλό μου το post του Αποστόλη του Τσούτσουρα χτες για το παιχνίδι, επειδή είναι τώρα τα παιδιά στην Κύπρο και βλέπουν εκεί με κυπριακή μετάδοση, και λέει: λόγω εκτεταμένης χρήσης του γράμματος νι εδώ στην Κύπρο, στη μετάδοση του αγώνα Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία, ακούστηκε η φράση: βλέπουμε τον Καλάνθιν κατά το Καλάνθιν. Εντάξει, είναι το πιο λαλιά, ρε παιδί μου. Απλά μπορεί να σου ακουστεί ο λίγο. Αστείο. Γέλασες εσύ. Γιατί γέλασες, ποια γέλασε, που λέει ο Χατζηγεωργίου. Χατζηγεωργίου. Το σημερινό όμως προγραμματάκι όσον αφορά το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα της καλαθόσφαιρας και με την αναδιάταξη των ομίλων στο group I. Είναι group που αγαπάνε οι Guns N' Roses, γιατί I. Τίποτα, μην είδε. Χιούμορ, χιούμορ. Πολωνία, Ρωσία και Αργεντινή, Βενεζουέλα. Πολωνία, Ρωσία στις 11. Αργεντινή, Βενεζουέλα στις 3. Λατινοαμερικάνικη μονομαχία. Η Αργεντινή και η Πολωνία έχουν το 3-0. Έχουν 3 νίκες, 0 ήττες. Έχουν το απόλυτο. Η Πολωνία από το πουθενά. Ξαφνικό. Μπόλε και ο Λόλεκ μέσα στη ρακέτα. Η Βενεζουέλα και η Ρωσία το 2-1. Είναι πάρα πολύ αμφίροπος όμιλος. Αν και νομίζω η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει από τα πρώτα παιχνίδια, είναι 2 που δίνουν εκάστες οι ομάδες. Σερβία, Πουέρτο Ρίκο στις 11.30, Ισπανία, Ιταλία στις 3.30, Σερβία και Ισπανία έχουν το απόλυτο με 3-0, Ιταλία, Πουέρτο Ρίκο στο 2-1 για τα σημερινά. Και αύριο τα άλλα δύο γκρουπ, τα δικά μας, να μην τα ξεχνάμε. Έχει και αγώνες κατάταξης, Παναγιά και Χριστέ. Για ποιο λόγο τώρα το βάζω? Δηλαδή έχει παιχνίδια Αγγόλα, Ιράν, Νιγηρία, Κτήλε Φαντοστού, Κίνα, Νότια Κορέα. Γιατί δεν πήγε η Βόρειος Κορέα, βέβαια. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν κατέβασε και ο Κιμ Γιονγκ. Πάρε ρε εσύ τον... Αχ, τον Ντένις Ρόντμαν προπονητή να κατεβάσει μια ομαδάρα. Είναι φλαράκι του Κιμ Γιονγκ Ουνγκ ο Ντένις Ρόντμαν. Πηγαίνανε και. Ο Ντένις Ρόντμαν τον έχεις δει σε ταινίες με περίεργα μαλλιά, σκουλαρίκια και. Και παίζει μπάσκετ. Έπαιζε μπάσκετ, ναι, στις ταινίες παίζει μπάσκετ. Στις ταινίες έκανε τον κακό.
Στη νησία Φιλιππίνες επίσης. Πω, ματσάρα. Εκεί σήμερα το πρόγραμμα. Και το αυριανό φυσικά που μας διαφέρει λίγο παραπάνω που αγωνίζεται η χώρα μας. Βραζιλία-Τσεχία σε 11.30. Ένα μάτς που θα καθορίσει πολύ και την ψυχολογία φαντάζομαι των παικτών μας. Και είπα Ελλάδα στις 3.30. Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φυσικά στο 3-0. Ελλάδα-Τσεχία στο 2-1. Ξαναπαίζουμε την Δευτέρα πρωί, επειδή λόγω επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν το prime time, το είπα Βραζιλία είναι στις 3.30, αν και εφόσον έχει ενδιαφέρον το match, το Τσεχία-Ελλάδα θα είναι στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας. Πώς θα το δει ο κόσμος, εδώ το 3 ήταν δύσκολο. 11.30, 11.30 δεν δουλεύει πάει, κανένας. Δεν δουλεύει Δευτέρα. Κανένας, ναι. Και το προγραμματάκι ολοκληρώνεται σήμερα με το Αυστραλία Δομινικανή Δημοκρατία Survivor. Έτσι από αυτό το ξέρουμε. Στις 11 και Γαλλία Λιθουανία στις 3. Γαλλία και Αυστραλία έχουν το απόλυτο. Η Αυστραλία είναι πολύ δυνατή και με την Ταλαβεντόβα και τα λοιπά. 3-0. Ένα παίχτη ήξερα και να καταλάβεις, ας πούμε, το πέρασα ξέρεις έτσι ξιστά για να φανεί ότι ξέρει αυτό ξέρει. Καλά εντάξει. Και Δομινικανή Δημοκρατία Λιθουανία στο 2-1. Αυτά ήταν λίγα από το προγραμματάκι του Mundo Basket που θα μας απασχολήσει αυτές τις ημέρες. Μου δείχνει εδώ η Χριστίνα το ρολόι γιατί πρέπει να κάνουμε διαλυματάκι για να επιστρέψουμε στο κουτσουρεμένο μυζαράκι. Για Εθνική Ελλάδα τώρα τι να πούμε στο ποδόσφαιρο. Έβαλα να το δω λίγο το μάτς, κοιμήθηκα κανονικά στο πρώτο ημιχρόν, δεν άντεχα. Και ξύπνησα λίγο ότι στο τελευταίο τέταρτο. Εντάξει, όπως διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο ότι στο ντεμπούτο του Βαντεσχίπ, όπως τον λέει ο Σπυρόπουλος, ότι πήρε παίχτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, όπως ο Παυλίδης και ένας άλλος με Ολλανδικό επίθετο, Έλληνας, ομογενής, για να πληρώσουν μαζί τα έξοδα για να επιστρέψουν στην Ολλανδία. Δηλαδή, θα πάρουμε τα μάξι με ένα μάξι, ρε παιδί μου. Έχει 3-4 παίχτες που αγωνίζονται στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Τελείωσε. Είμαστε εκτός. Οι Φιλανδοί το πανηγύρισαν δεόντως. Φτάσανε στους 12 βαθμούς. Την Κυριακή αγωνιζόμαστε απέναντι στο Λίχτενστάιν. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο... Τσουρεμένο. Α, πώς αρέσει να το λες αυτό. Στο τελευταίο μας περίπου μισά ώρα και 7 και 42 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τους φίλους τους έσχατους που προστίθεται τώρα στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας το 228. Λίμπερο 107,4 231-0287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα RGNA, στα ίντερνετ και RGNA μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Μ' αρέσει που και τα ρεπορτάζ που αφορούν την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης είναι επηρεαζεμένα από το Mundo Basket, λέει The 2019 Hellexpo, όλο, όχι λάθος, το καλάθι λέει που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ναι, προφανώς εννοείται. Τρίποντο θα λες, η έκπληξη. Το καλάθι. Θα κερδίσουμε, παιδί μου. Όλα είναι συνομολογούν στο ότι θα κάνουμε μια την υπέρβαση και την ανατροπή. Είχα μια καλή επιτυχία ο Γρουσούζης. Ναι. Έλα, μην το λες έτσι τώρα. Σε παρακαλώ, θέλω να ανακαλέσεις. Ανακαλώ. Συνεπερνάτε για. Παρασύρθηκα από τις πολλές συμπτώσεις. Γιατί δεν κατάλαβα. Θα κερδίσουμε, θα πει σίγουρα ρε παιδί. Αν και νομίζω η ομιλία, θα πιο μετά. Η συνέντευξη, η παραδοσιακή συνέντευξη της εκθέσης είναι Κυριακή πρωί. Οπότε θα έχει προηγηθεί το αποτέλεσμα. Το Σάββατο, τα παλιά τα χρόνια, είτε το δείπνο. Το Σάββατο θα είναι τα εγγένεια το βράδυ. Οπότε θα έχει προηγηθεί πάλι το ματς. Δεν προλαβαίνει. Αν θα πει κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι σήμερα. Επίσης πολύ ωραίο αισθαντανέ ήταν η ανάρτηση του Υφυπουργού Αθλητισμού του Λευτέρη Αυγενάκη, ότι παρακολουθεί το παιχνίδι. Από το γραφείο του έδειχνε εκεί ότι βλέπει το ματς, αλλά ήταν όρθιος στη φωτογραφία. Ότι ρε παιδί μου, έχουμε τόσο πολύ δουλειά. Που το βλέπω στο πόδι. Στο πόδι τώρα, δηλαδή παρακολουθούμε λίγο το σκορ και τυχαία βγάζουμε και μια φωτογραφία. Και πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά γιατί δεν κάθεται τον άνθρωπο. Εντάξει, στην τελική είναι και η δουλειά του, είναι υφυπουργός αθλητισμού. Δεν θα το κατηγορήσει κανείς γιατί βλέπει μπάσκετ. Πρέπει να το κάνει. Πώς λέμε εμείς ότι βλέπουμε γιατί είναι η δουλίτσα μας τα ματσάκια για να τα σχολιάσουμε την επόμενη ημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Άντε, πάρει και ένα τηλέφωνο καμιά. Ο Σίγουρος και ένα τηλέφωνο. Ναι, εδώ είναι το σηκώνω. Ένα λίγο να μην πω και εγώ τα δικά μου. Ξάξω πάλι. Κολομπούρου, κάθε μέρα το μπουρμπούρου τα ίδια. Τα ίδια. Σαν έναν άλλο που κάνει ένα Σάββατο
σε ένα άλλο πρόγραμμα. Μάλιστα. Μπούρου, μπούρου και αυτός. Όλοι μπούρου, μπούρου, τι να κάνουμε. Τι γίνεται. Είμαστε πολύ καλά καλημέρα, εσύ. Καλημέρα, είπα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία. Έτσι, έτσι. Καλημέρα κόσμε θα έλεγα κι εγώ, για μη μόνο αυτό και οι υπόλοιποι. Καλημέρα ομογένεια. Έμαστε εκεί πέρα, σε παίρνουν τηλέφωνο όλα τα νούμερα εκεί πέρα. Γι' αυτό. Νούμερα τους έκανες όλους εκεί πέρα. Εγώ. Κανένας δεν είναι νούμερο, κανένας δεν είναι νούμερο. Καθένας έχει την προσωπικότητά του. Προσωπικότητά του. Τον, εκτός αν εννοείς για το 9, για το 9, την νούμερο του 9 όλοι. Ποιο 9, βρε, ωπα, αγριεμένος, σε βλέπω αγριεμένο, πήγες χθες το καπί της Ελβετίας εκεί και μάλωσες μάλλον με τους συνταξιούχοι. Όχι, χθες δεν είχαμε πολύ πολλούς συνταξιούχους, δεν ξέρω πού πήγανε. Πού ξαφανίστηκαν, μόνο τέσσερις ήμασταν. Μόνο τέσσερις συνταξιούχοι, μα οι άλλοι ήταν, λες, ήταν διακοπές, παραθέρηση. Οι άλλοι ξέρω διακοπές, που άρρωστοι, άλλοι πέθαναν, ξέρω. Ωραία. Πολλοί πέθαναν από εδώ, πολλοί πέθαναν. Ναι, ζωή σε εμάς. Το Ελβετί, ναι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Αλλά μάλωσα με το διευθυντή εκεί πέρα. Έτσι, καλά κάνεις. Τα πολυκαταστήματα που είναι. Γιατί μάλωσες. Φτιάνουνε πάλι εκεί, χτίζουνε, φτιάνουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Τι φτιάνουνε, άραγε. Έκαναν εκεί τώρα, στα πολυκαταστήματα έκαναν και άξιο δοχείο για 120 άτομα. Μάλιστα. Ναι, μετά κάτι άλλο εκεί πέρα έκανανε. Τα χαλάνε. Τα καινούργια τα κτίρια τα χαλάνε και κάνουν άλλα. Ποιο καινούργιο. Δουλίτσα να υπάρχει. Πολύ χρήμα ρε κυκλοφοράει. Να μην κάνει κοδομή. Πώς να κάνει τώρα εδώ. Οι πυροτεχνίτες πώς δεν θα δουλέψουνε. Σκεπάρνει, καλέμι, σφυρί. Τι γίνεται ρε Πάπη. Τι γίνεται. Αυτοί δεν κατηβάζουν και τα ενίκια. Τα ενίκια όπως είναι. Πάλι το ίδιο είναι. Άδεια διαμερίσματα ξέρεις πόσα έχει. Αλλά δεν τα δίνουν λίγο πιο φτηνά. Όχι. Λέσα εκεί σε λέει εκεί, με το τριάρι 1800, τεσάρι 4200. 4200 το μήνα, τεσάρι, πω, τι λες τώρα. Τεσάρι, όχι 4200, τεσάρι 2200. Εντάξει, και λίγο παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε για τα άλλο κατασκευαστικά νέα της, του ΑΡΕΟ. Άκου τώρα. Ναι. Σήμερα Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή ετοιμάσου. Ωπα, τι, έρχεσαι. Τι, γιατί δεν ξέρεις τι. Τι. Θα κεράσεις. Πού το θυμάσαι, πού το θυμάσαι. Α, δεν συμφέρει, Δεν με συμφέρει, θα εξαφανιστώ. Πού το θυμάσαι ρε θηρίο, εντάξει, με συγκίνησες. Είσαι και εσύ ένα νούμερο. Το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο. Να είσαι καλά. Είσαι κούτρα, είσαι κούτρα, άιντε. Φιλιά. Πέρασες και τον... Όλους. Άντε. Τσάου. Τι καλά ψεύδιμη είδηκε. Με θυμάται, για κέρασμα. Έχω γενέθλια την άλλη Παρασκευή και το θυμάται ο φίλος μας ο Χαραλάμπης. Μπορεί και να αρρωστήσω. Από τώρα. Με γαργαλάει ο λαιμός, με γαργαλάει. Ουρά θα κάνουν εδώ την άλλη Παρασκευή. Τυχώς είμαστε πρωί και δεν βλέπουμε κανέναν, οπότε ποτέ δεν φέρνω παστάκια. Να τα αφήσει στο ψυγείο και να γράψει μόνο. Ναι, καλά, εντάξει. Το θέμα είναι να κεράζει, να είσαι εδώ να σου πούν χρόνια πολλά. Τώρα τα αφήνει και οι άλλοι να μα αμπουκώνουν και να μην του νοιάζει ποιο τα αφαιρέ. Άσε βρε τώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μα περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, Πάπη. Καλημέρα. Λοιπόν. Εσύ Σεπτέμβριο είσαι συγκινημένος. Ναι, παρθενάκι. Α, και εσύ παρθενάκι. Εγώ είμαι τελευταία μέρα. 22-23. 22 Σεπτέμβριο. 22, μια χαρά είμαστε. Είναι τα καλύτερα ζώδιξης. Λοιπόν, στο καλύτερο μήνα είμαι συγκινημένοι. Τέλος πάντων, σε προηγούμενο φίλε μου Μπάμπη, όταν είχε έρθει η ήττα από τους Αρμένιους εδώ μέσα, προηγούμενο μάτι, είχα βγει και σε είχα πει ότι η εθνική μας επέστρεψε στην κανονικότητά της. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, έχει και άλλο πιο κάτω. Δεν φτάσαμε ακόμα κάτω-κάτω. Έχει ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή θα κάνουμε μια νίκη με ένα
με ένα κάρτα. Με τον Λίχτενστάιν. Α, μπράβο, και θα βγαίνουμε να το πανηγυρίζουμε. Δεν νομίζω να το πανηγυρίσει κανεί. Εντάξει, ίσως είναι υπερβολικό, αλλά θέλω να σου πω. Πού μπορεί να φτάσει η εθνική μας ακόμα. Πουθενά. Δεν μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, εγώ άκουγα τα πρώτα 10 λεπτά, φίλε μου, Μπάμπη, τα άκουγα. Είμαι στο αυτοκίνητο και τα άκουγα σε αναμετάδοση. Και άκουγα Μπουρσάη. Ναι. Τον έχεις ξανακούσει? Όχι. Ήταν ένας άσος που επιχείρησε να βγάλει από το μανίκι. Ο νέος τεχνικός. Εντάξει. Μα δεν ήταν μόνο αυτός, ήταν και ο Κολοβός. Ναι. Ο Κολοβός δεν το θυμώ. Ο Κολοβός είχε σκοράρει μέσα στη Βοσνία και έδωσε το χ. Το 1-1. Πού παίζει αυτός? Νομίζω στην Κύπρο είναι κάπου ο Κολοβός. Στην Κύπρο είναι? Ναι. Τέλος πάντων, όνειρα είδε ο Ολλανδός. Όπως το είπε, λέω, σήμερα δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Εγώ έκατσα να το δω το μάτς, δεν κοιμήθηκα, δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου, δεν γινότανε. Προσπάθησα, λέω, βρε δουλειά έχεις αύριο, ξύπνα, έρμε, τίποτα. Μπαμπή, εκνευρίστηκα, πραγματικά σου μιλάω, εκνευρίστηκα. Να μην μπορείς να κάνεις μια επίθεση σοβαρή, να τους απειλήσεις λίγο, ρε παιδί μου. Ναι. Να τους απειλήσεις. Δεν είναι, η Φιλανδία είναι, εντάξει, σοβαρή ομάδα, καλή ομάδα, αλλά δεν είναι και ούτε η Γερμανία, δεν είναι Αγγλία, δεν είναι Γαλλία. Κάποτε κοιτούσαμε και αυτές τις ομάδες σχεδόν στα μάτια. Τώρα τη Φιλανδία, ρε φίλε. Στην Φιλανδία που οπότε... Στην ομάδα, ναι, αλλά στα παιδιά. Στη Φιλανδία οπότε πάμε, παίρνουμε στη μασχάλη τα γκολάκια και επιστρέφουμε. Έχουμε πολύ κακή παράδοση μέσα στους Φιλανδοί. Βλέπω και οι ποδοσφαιριστές, φίλοι μου, Μπάμπη, που παίζουν έξω, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, δεν έχουν και εφή να παίξουν στην Εθνική. Ξέρω αν το βλέπω μόνο εγώ, αλλά δεν βλέπω να έχουν και εφή να παίξουν στην Εθνική. Μανολάς αδιάφορος. Ο Παπασταυρόπουλος, ό,τι να είναι. Μάλιστα. Α, δούμε. Μπασκετάκι, μωρέ. Δεν βαριέσαι. Αύριο μπασκετάκι. Και εκεί, φίλε μου, Μπάμπη, δεν βλέπω. Δεν εμπνέει η ομάδα. Εντάξει. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Πάτε την μπάλα και δώσε την στον Αλετοκούμπο. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτό πρέπει να είναι το σύστημα. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Να σε καλά. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Για να δούμε γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεωργία από Νέα Ιωνία. Ή. Του Λευτέρη. Γεωργία από Νέα Ιωνία. Γεια σου, Γεωργία. Τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Λοιπόν, θα πω τρία προγνωστικά. Ναι. Εκμηριωμένα όμως. Πάντα απ' όλα. Πώς έμπλεξες, καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω μερικά πραγματάκια, πώς έμπλεξες με το Λευτέρη εκεί και σε βάλει να πάρεις τηλέφωνο? Είδες, συμμαθητές. Α, μάλιστα. Λοιπόν, Ολλανδία διπλό. Α, μιλάς ποδοσφαιρικά προγνωστικά. Ναι. Μόνο μπαλίτσα, γιατί είμαστε λίγο σε mood μπασκετακίου, αλλά θα τα δω. Ολλανδία διπλό με ποιον παίζει? Με τη Γερμανία. Γιατί στα λέει υποβολέας από πίσω. Σωτή άσο με τη Ρωσία. Ναι. Και διπλό την Πολωνία με τη Σλοβενία. Μάλιστα. Θα τα κρατήσουμε αυτά και θα σε ελέγξουμε τη Δευτέρα. Να ξέρεις. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Φιλιά. Τσάου. Καλημέρα στη συνταγή. Καημένη κοπέλα, Γεωργία. Πρωινιάτικα δηλαδή με το Λευτέρη. Να σε βάζει να παίρνεις τώρα να λες τα προγνωστικά. Να είσαι συμμαθητές. Μπορεί να είναι και τώρα συμμαθητές. Δεν πει όμως. Ξέρεις πόσες γυναίκες μας έχει βγάλει στις γραμμές ο Λευτέρης. Είναι μεγάλος Καζανόβας, μην νομίζεις. Εννοείται. Τώρα αυτός θα είναι πάλι. Εκεί πέρα 9, 8 και 1, 9, 3 και 5 μείον. Τι θέλει μια γυναίκα από έναν άντρα? Πρόσθεση. Πρόσθεση. Πολλαπλασιασμός. Με επόμενο μάθημα. Καλημέρα. Μπάμπη, μια γρήγορη παρέμβαση. Ζητάμε συγγνώμη από το αθλητικό τμήμα του Λίμπερο. Ο Κολοβός παίζει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Α, ναι. Και θέλεις να σου πω κάτι. Θέλεις να μάθεις την αλήθεια? Η Χριστίνα το ήξερε. Θα σου το είπε επίτηδες. Για να τον τσεκάρω. Να με τσεκάρω. Αυτό ήθελα να πω. Ζητάμε συγγνώμη από το αθλητικό τμήμα. Αν και η εκπομπή δεν έχει σχέση. Το αποδεικνύουμε κάθε φορά με τις ανακρίβειές μας. Έτσι ακριβώς. Χριστίνα, σε παρακαλώ την επόμενη φορά την παρέμβασή σου. Σε παρακαλώ. Ήθελα να μην σε κάνω να νιώσεις άσχημα. Να με κάνεις ρεζί. Κάποιος ήθελε να σε κάνει να νιώσεις άσχημα. Καλά, δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε ρεζίλια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και προκριματικά για το Euro. Εδώ στα προγνωστικά της Γεωργίας. Στις 7 Εστονία, Λευκορωσία και Κύπρος, Καζακστάν. Και στις 9.45 Άγιος Μαρίνος, Βέλγιο. Αυστρία, Λετωνία, Γερμανία, Ολλανδία. Ουαλία, Αζερμπαϊτζάν. Σκωτία, Ρωσία, Σλοβακία, Κροατία και Σλοβενία, Πολωνία.
Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν αγωνίζεται μαζί μας και η Αυστραλία. Μετέχει στη Eurovision, γιατί δεν τη φέρουμε να παίξει και στο Euro όπως και το Ισραήλ. Δεν είναι μόνο ήταν έχουσε... το φαβορί που πέρασε. Όχι φαβορί, το outsider. Στο... πέρασε στον τελικό φέτος με εκείνο τον κύριο. Κάποιος το είχε δώσει εδώ στην εκπομπή. Όλα αυτή και, αυτό. Και αυτό. Όλη η εκπομπή. Εδώ. Εννοείται. Ανοίξτε τα ότα σας. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως. Βλέποντας εδώ και στις υπόλοιπες μη αθλητικές ειδήσεις, αλλά δεν γίνεται όταν υπάρχει Πελοπόννησος να μην σχολιάσουμε. Ένας εντερπρένερ, πώς να τον πούμε, ένας πολυμήχανος φίλος μας. Ξέρουν εκεί παλιολαδίτες πολύ καλύτερα τα πράγματα από εμάς. Στον πύργο, όχι στον πύργο Ηλίας, στη Ζαχάρο. Στη Ζαχάρο, στην οποία έχω μείνει και ξέρω. Ένας λέει τύπος στη Ζαχάρο έκλεβε ρεύμα από γραμμή που ηλεκτροδοτούσε το φανάρι. Δηλαδή, πόσο θεός μπορεί να είσαι και να το κάνεις. Το φανάρι λειτουργούσε. Έλα μου, ντε, γιατί λειτουργεί έτσι κι αλλιώς. Καταρχήν, πόσο θεός είσαι να περιμένεις, ας πούμε, να σε ηλεκτροδοτήσει το φανάρι που μία στις δύο είναι, ας πούμε, κομμένο. Η ανακάλυψη, λέει, αυτή έγινε τυχαία όταν υπήρξε βραχυκύκλωμα στη γραμμή που προκάλεσε πρόβλημα στη λειτουργία των φαναριών στο κέντρο της πόλης. Τι σχέση μπορεί να έχει ένας κάτοικος που ανάβει το διακόπτη στο σπίτι του με ένα τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο αυτοκινήτων στην κεντρική διασταύρωση της Ζαχάρος? Καταρχήν, Ζαχάρο έχει φανάρια. Αυτό πρέπει να το πούμε. Κοίτας που δεν δίνει κανείς σημασία, δεν τα κοιτάει ποτέ κανένας. Λόγω μη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει, καμία. Επειδή όμως βρισκόμαστε στην Ελλάδα, το φυσιολογικό πολλές φορές δεν υπάρχει. Όπως αναφέρει, λέει, το patrisnews.gr, εδώ και αρκετές μέρες βρίσκονται εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας στο κέντρο της Ζαχάρος. Ως αιτή θα περίμενε κανείς πως ο λόγος θα είχε κάποια τεχνητική βλάβη που έχει προκληθεί στο σύστημα. Οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν γιατί το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ προχώρησε επίσημα στη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο σύστημα που παρήχε ρεύμα για τη λειτουργία των φαναριών. Η ΔΕΗ προχώρησε, λέει, στην ενέργεια αυτή επειδή ανακαλύφθηκε φαινόμενο ρευματοκλοπής από τη γραμμή που ηλεκτροδοτούσε τους φωτεινούς σηματοδότες. Και το ακόμη, λέει, πιο ωραίο, συμπληρώνει το άρθρο, η ανακάλυψη έγινε τυχαία λόγω ενός βραχυκυκλώματος που συνέβη στη γραμμή από κάποιο που παράνομα είχε συνδεθεί. Δηλαδή, αν ήταν καλά τα φανάρια. Δεν θα μπορούσα να καταλάβει. Δεν θα καταλάβει. Πόσο θεός μπορεί. Μπράβο στον ομό Ηλίας, μαθήματα κούτρας. Έτσι, εννοείται. Αυτός ο άνθρωπος. Πάρτε ιδέες. Πρέπει να βραβευθεί. Πρέπει να βραβευθεί. Για την ευρεσιτεχνία. Για την ευρεσιτεχνία. Γιατί να σου πω και κάτι. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φανάρια. Βέβαια. Κλιματικές αλλαγές έρχεται και με λιγνίτες και με το ένα και με τα δάση για να παράγουμε ρέμα. Και σου λέει, ρε παιδί μου, έχω το φανάρι, ας πούμε. Πόσο μάλλον το φανάρι ηλεκτροδοτείται το βράδυ και δεν περνάει κανένας. Κανονικά δεν πρέπει να λειτουργούν. Άμα δεν περνάει κανείς, θα είναι σβηστά. Σου λέει, κάθονται εδώ τα φανάρια, πράσινο, κόκκινο, σταμάτης, Γρηγόρης. Να λειτουργούν με τέτοιο, με πώς είναι τα φώτα όταν περνάει κίνηση. Όταν πας στην τουαλέτα και ανάβει. Ναι, 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 αυτό. Ναι. Να λειτουργούν μόνο όταν πιάσει αμάξι να περνάει. Όταν πιάσει αμάξι. Και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα να μην μένουν έτσι μόνα τους. Πρέπει να ανεκμετάλλευτα τόσο ρεύμα πηγαίνει εκεί πέρα. Πρέπει να το εκμεταλλευτώ και εγώ να το παρέχω στο σπίτι μου. Πρωτάθλημα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να κάνουμε. Και τον κόψανε πρόστιμο αυτό. Ντροπή. Δηλαδή έκανε τέτοιο πράγμα. Αντί να του δώσουν συγχαρητήρια. Τον κόψανε πρόστιμο, αλλά ποιο, η τροχιά. Σύμφωνα με τον κόκ, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να κέζει ρεύμα κτλ. Σε ποια διάταξη, ας πούμε, εντάσσεται ο φίλος μας ο Πυριώτης. Πύργος και Αγρίνιο είναι τα number one στην ειδησιογραφία στην χώρα. Είναι μονοπολούν το ενδιαφέρον μας. Δηλαδή ανοίγει αυτό ο Patrice News και τα λοιπά και Αγρίνιο News και τα λοιπά και βγαίνουν τα θεματάκια. Βγαίνουν τα θεματάκια. Έχεις τελειώσει. Μόνο αυτές τις δυο πόλεις να έχεις μέσα στο... στην ατζέντα σου την ημερήσια. Τελειώσε, καλύφθηκες. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάω στα δικά σου, πάω. British Museum σήμερα. Ω, να μας φέρεις πίσω τα μάρμαρα, τα γάλματα. Θα το κανονίσω. Έτσι, έχουμε δικό μας απεσταλμένο. Ή δεν θα τους κάνεις τον καφέ καλό, θα τον κάνεις νεροζούμι. Φτύσε μέσα. Όχι, τίποτα. Τίποτα με τη μηχανή θα βάλω κανένα μηχανισμό τους, τώρα να την άξω και να φύγω. Έτσι, έτσι. Πάρ' τα μάρμαρα και αφήνω. Πάρ' τα μάρμαρα γιατί να οκεί θα τα δανειστούμε, έτσι, θα τα πάρουμε δικά μας εδώ. Take the marble and run. Τι λέει, μας έχουν μαζί με τους Αιγύπτιους εκεί πέρα. Τα κυριότερα εκθέματα είναι. Εδώ η πρόσωψη του British Museum είναι αντιγραφό της πρόσωψης του Παρθενώνα. Είναι το number one, ας πούμε, ναι. Όνομα, ναι, ναι, ναι. Μέσα. Έχει εκεί το αέτομα και τα λοιπά και τις απεικονίσεις, ας πούμε, που ναι, παρέχει. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά. Σ' ακούω λίγο βαρύ σήμερα.
Με το ζόρι έχω ξυπνήσει, φίλε, Παρασκευή, τελευταία μέρα. Α, πενθήμερο, ονάτα. Ναι. Μάλιστα, δεν μετά την άλλη εβδομάδα έχει Μάντσεστερ, ταξίδι, δουλειά. Α, νόμιζα Μάντσεστερ να πάω να δεις κανένα ματσάκι. Όχι, όχι. Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να κάνουμε, βαρύς ξύπνης ο άνθρωπος, ξυπνάει 5 ώρα, 4.30, βαρύς είσαι σήμερα. Υπομονή, λίγες ώρες μείνανε. Λίγες ωρίτσες μείνανε, μάτια μου γλυκιά. Τελείωσε, θα τις φτιάξουμε. Και εκεί τι κάνω, όλοι τώρα χαλάνε οι καφετιέρες να πούμε στην Αγγλία. Πάει για συντήρηση. Όχι, αλλά είναι το γενικό σέρβις μια φορά το χρόνο και μόνο στο μουσείο μέσα έχουμε 15 μηχανές. 15 μηχανές μέσα στο μουσείο. Πίνει ο κόσμος, πόσο τον έχει τον καφέ πλάκα στην πλάκα μέσα στο μουσείο. Κανονικά όσο... Τόσο και Ελλάδα, 2,5-2,80. Διπλάσια η Στερλίνα, είναι διπλάσια από το ευρώ. Κανονικά λέει, τι κανονικά, είναι πάμφθηνα σε σύγκριση με την Ελλάδα. Μα πεις... Ναι, στο μουσείο. Στην Ελλάδα είναι 3,5 ευρώ. 3,5 και το λες και φτηνό, το 3,5. Ναι, δεν είναι φτηνό, αλλά εντάξει. Εντάξει, 3,5 λες καλά είναι. 2,85 ας πούμε. Για πάνε σε κανένα μουσείο, σε κανένα κηλικείο, να δεις. Στο μουσείο της Ακρόπολης να πιεις καφέ. Πόσο έχεις το μουσείο της, ναι, αλλά βλέπεις Παρθενώνα πάνω. Στο μουσείο της, του Λευκού Πύργου δεν είναι. Παλιά στο, στο Λευκό Πύργο στην Ταράτσα είχε καφετερία. Εκεί που έκανε τα γυρίσματα ο Βουτσάς, το Fist Boeing κτλ. Είχε καφετερία και την κλείσανε οι άχρηστοι. Έτσι, ντροπή τους. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα. Καλή συνέχεια. Τσαο. Ναι. Είναι και ένα ζήτημα πόσο έχει ο καφέ στο μουσείο της Ακρόπολης. Αλλά είναι και ένα ζήτημα ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. 8 και 1 φάγαμε και ένα λεπτό από τον Κωνσταντίνο Θασαρό που ακολουθεί και θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία, για τη συνδιαλλαγή που είχαμε, για την παρεούλα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, Χριστίνα, μου θες να αποχαιρετήσεις το κοινό σου. Κοινό μου, σε αποχαιρετώ. Αυτό απλά λιτά. Μπορεί να τα πούμε και τη Δευτέρα, θα δούμε. Θα δείξει ανάλογα τα προγνωστικά. Ανάλογα τα προγνωστικά, μάλιστα. Να είστε καλά, φιλιά. Τσάω.